Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Ένα εντελώς διαφορετικό βίντεο από ό,τι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα στο κανάλι. Είναι podcast το σημερινό. Πάντα ήθελα να κάνω ένα podcast, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα με πολύ καλούς φίλους. Κυρίως γιατί απλά όταν το ακούτε εσείς μπορείτε να κάνετε τις δουλειές σας και δεν δεσμεύεστε από το ότι πρέπει να δείτε το άτομο που μιλάει. Πρόσφατα είχα πάρει μέρος και σε κάποια podcast και μου άρεσε, οπότε είπα ας το τολμήσω και εγώ να κάνω την αρχή. Σήμερα έχω ένα πολύ καλό φίλο, το Λουκά το Λιάσκο, γνωστό και ως Pad Poet. Καλησπέρα Λουκά, πώς είσαι? Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλά. Απλά θα σου μιλάω λίγο σιγά γιατί κοιμάται μέσα η Ρένα, οπότε δεν θέλω να την ξυπνήσω. Μην αγχώνεσαι, έχουν γίνει ενισχύσεις, θα γίνουν ακόμα καλύτερες ενισχύσεις πιστεύω στην επεξεργασία, οπότε όλα καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εντάξει εδώ. Είμαι κουρασμένος από τη μέρα, από όλα, αλλά εντάξει. Καλά, στο ίδιο mood είμαστε πάνω. Έχω φτιάξει, ναι, άλλο έχω φτιάξει εδώ καφεδάκι και θα τα πούμε ωραία τώρα. Αυτά, ναι, έχω και εγώ τα σύνεργα μπροστά, ξέρεις, είναι τα απαραίτητα προαπαιτούμενα για μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, ο κόσμος σε ξέρει μέχρι τώρα, σε έχει δει πολλές φορές. Να πούμε δύο πράγματα για με το τι ασχολείσαι, αν και νομίζω περισσότερο ότι ξέρουν, αλλά ας κάνω μια μικρή προσπόνηση σχετικά. Λοιπόν, από ό,τι είχαμε μιλήσει και τις προάλλες, είσαι European Community Manager, αν τα λέω καλά. Είναι στο PlayStation. Γιατί, για το Sony, ναι. PlayStation. Ναι. Λοιπόν, θες να εξηγήσουμε καθόλου τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάποια λόγια. Εγώ πιο πολύ για το αυτό που θέλω να μιλήσουμε είναι να πούμε τις προσωπικές μας εμπειρίες από τη ζωή μας μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, γι' αυτό γουστάρω, τώρα δεν ξέρω, εσύ τι θες. Εντάξει, κάνε μια εισαγωγή. Κάνε μια εισαγωγή, ξεκίνα, παρουσίασε λίγο τον εαυτό σου. Community manager ουσιαστικά είναι αυτός που μανατζάρει την κοινότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτός που ασχολείται με όλα τα θέματα που έχει να κάνει με το community. Τι μπορεί να είναι αυτά? Αυτά μπορεί να είναι πληροφορίες γύρω από ένα παιχνίδι, feedback της κοινότητας πάνω σε κάποιο προϊόν, είτε αυτό θα είναι κάποιος gaming τίτλος ή κάποιο software update της κονσόλας, γενικά να κρατάει ενημερωμένη την κοινότητα, να διοργανώνει events γύρω από παιχνίδια, happenings, για παράδειγμα για το PlayStation, μια σχετοφερή κουβέντα, ένας community manager του PlayStation. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ είμαι European Community Manager, δεν ασχολούμαι με την κοινότητα άμεσα. Ασχολούμαι έμεσα, διότι μανατζάρω προσωπικό τώρα. Και ουσιαστικά, εν ολίκης είσαι ο manager των manager, των προσωπικών manager, ναι, όπως ναι, ήσουν πριν. Εγώ, κάτω από την επίβλεψή μου, έχω 6 Community Manager. Έχω τον Greek Community Manager, που είναι ο Κωνσταντίνος. Να πες και το επώνυμο. Ο Κωνσταντίνος Νταφλός λέγεται. Νταφλάντερ είναι το nickname του που χρησιμοποιεί. Ναι, τον έχω και το λέγαμε και προχθές. Τον έχω και ναι, στο Facebook. Πολύ καλό παιδί. Και έχω και τους community, και manager, και τους community manager για την Γερμανία, Πολωνία, Μέση Ανατολή, Ρωσία και Ιταλία. Άρα αυτές τις χώρες. Άρα έχεις πραγματικότητες πολλές πλέον. Ναι, και η κάθε χώρα έχει άλλο κοινό, οπότε κάνουμε άλλα πράγματα. Είναι διαφορετικές οι αγορές στο κάθε community. Οπότε, για παράδειγμα, ένα game, τώρα τι να πούμε, σου φέρω ένα παράδειγμα. Το Dragon Ball, ας πούμε, ναι. Πολύ πέρασε στην Ιταλία. Α, οπότε... Ναι, οπότε εκεί μπορεί να εστιάσουμε πιο πολύ σε κάποιο third party παιχνίδι όπως είναι το Dragon Ball. Όπως εδώ Ελλάδα είναι το Last of Us, είναι... Αλλά το Last of Us είναι παγκόσμιο, εντάξει. Καλά, είναι... Όσο λέω, τι θυμάμαι από εδώ, ας πω ότι είναι το World of... πώς ήταν με το Kratos, πώς λέγονταν το παιχνίδι? Το God of War. God of War. Εγώ δεν έχω PlayStation γενικά, οπότε είμαι λίγο off των κονσολών και των exclusive, αλλά μου έχουν μείνει κάποια συγκεκριμένα κάποιοι ήρωες, οι οποίοι αν θα αγόραζα PlayStation, το λέω ξεκάθαρα, θα το έπαιρνα μόνο και μόνο για να παίξω τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Ό,τι θέλεις, ρώτα.
Σήμερα θα σε πάω παλιά. Εντάξει, ναι, όλα αυτά τα καινούργια, όλα τα γαμάτες κονσόλες που πηγαίνουν τώρα, ξέρεις, ο κόσμος έχει πέσει με τα μούτρα να ρωτάει πράγματα για τα PlayStation και αυτά. Αλλά να σου πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το PlayStation. Θέλω να το πάμε λίγο σε πιο προσωπικό επίπεδο και να πούμε τα βιώματά μας από παιδιά, πώς ξεκινήσαμε. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σε παρακολουθώ επειδή βλέπω πολύ καιρό και η αιτία για να σε γνωρίσω έγινε ο Βασίλης ο Τσερπές από το Super Retroid, καλύτερο όπου και να είναι, και μας λείπει πραγματικά, τουλάχιστον να μου λείπει πάρα πολύ. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, ξέρεις, η σχέση σου με πολλές κονσόλες, πολλά ρετρό παιχνίδια, με όλο αυτό το game. Και στην ουσία σκεφτόμουν πώς, και το έχω σκεφτεί και για πολλά άλλα άτομα και για μένα, πώς ξεκινήσαμε όλο αυτό το πράγμα, πώς φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ, ποια ήταν τα βιώματα του καθενός μας για να αρχίσουμε να παίζουμε παιχνίδια και να καταλήξουμε στο σήμερα που, ξέρεις, ο καθένας μας έχει πόσες χιλιάδες παιχνίδια που ίσως τα περισσότερα από αυτά δεν τα παίζει, κάνει ή οτιδήποτε. Ξέρεις, ας το πάρουμε από τις επαρχές. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Τι λες εσύ? Ναι. Συγγνώμη, άσχημα, αλλά από πού να ξεκινήσουμε, πόσο λοιπόν, πίσω θες να σε πάω? Ας το πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Ποια ήταν η πρώτη ηλεκτρονική μορφή παιχνιδιού που θυμάσαι να παίζεις στη ζωή σου? Δηλαδή, ξέρεις, δεν εννοώ παιχνίδια που παίζαμε έξω, μέσα, με τους φίλους μου. Μπροστά σε μία οθόνη, είτε handheld, είτε σε μία οθόνη τηλεόρασης. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που έχεις στο μυαλό σου που έρχεται το... Κάτσε να αναπολύσεις. Ωραία, θα σου πω. Εγώ ξεκίνησα όπως έτσι. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα, δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια ποιο είναι, αλλά η πρώτη κονσόλα που είχα ήταν ένα Atari 2600. Και συγκεκριμένα ένα από τα games που είχα παίξει ήταν αυτό το... Πες με τι ήταν το Wooden κιόλας. Όχι, ήταν αυτό το απίστευτο άθλιο μπάσκετ. Το οποίο, εντάξει... Όχι, το Atari ήταν το Wooden Edition. Εκείνο που είχα με το ξύλο ή όχι? Όχι. Είχα το... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Junior, νομίζω. Λέγεται αυτό που είναι κατάμαυρο. Αλλά δεν ήταν το Woody, όχι. Και ούτε ήταν... Και το άλλο που είναι σαν το Woody, αλλά είναι κατάμαυρο, νομίζω λέγεται Vader, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ξέρω. Η πρώτη μου εμπειρία και εμένα ήταν Atari, εσύ, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται? Έπαιζα με το Atari. Μου άρεσε. Είχε τα προκατεστημένα τα παιχνίδια. Θυμάμαι τότε, ας πούμε, εγώ που έπαιζα σε ένα γείτονα εδώ, έρχονταν, ξέρεις, από Αθήνα, και κάθε καλοκαίρι τόστινε το Atari του και πήγαινα και ούξα σαν παιδάκι. Τώρα μιλάμε για 1993-94, ήταν τα δικά μου πρώτα βιώματα πάνω σε Atari. Και έπαιζα, αυτό που μου είχε σκαλώσει ήταν ένα αεροπλανάκι το οποίο απλά περνούσε πίστες, ρε παιδί μου, και πυροβολούσες με το μοχλό. Και ήταν, εντάξει, ακόμα το θυμάμαι, έχει χαραχτεί μες στη μνήμη μου αυτό το παιχνίδι. Ναι, εγώ πρέπει να το παίξα το 85-86 το Atari, κάπου εκεί. Ναι, εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε, η αλήθεια είναι, αλλά... Αλλά, ναι, δεν πειράζει. Και μετά πέρασα κατευθείαν σε Amiga 500. Έκανες άλμα από την κονσόλα στο PC, στο πρώτο PC. Πήγα ουσιαστικά στα Home Micros. Θυμάμαι είχα ένα γείτονα του Σταμάτη, καλή ώρα που και να είναι αυτό επίσης. Και ήμουν πολύ μικρός ακόμα τότε και πήγαινα και του χτύπαγα συνέχεια το κουδούνι, εγώ και ο αδερφός μου, για να παίξουμε δύο παιχνίδια. Παίζαμε το Midnight Resistance στην Amiga, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα, και Kick Off 2. Αυτά. Εγώ Amiga δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου, γενικά δεν είχα την τύχη. Αλλά... όπως πολύ. Πιστεύω ότι ήταν εμπειρία. Αλλά ξέρεις, ας πούμε αυτά τα βλέπω τώρα λίγο πιο μεγάλος, που βλέπω φίλους που ξανανοίγουν τις κονσέλες τους και τα παιχνίδια που κάνουν reviews και αυτά. Εμένα σου λέω, αλλά ξέρεις, αυτό που πρόσεξα τώρα που λες και εσύ είναι ότι ας είναι καλά οι γείτονες δηλαδή και οι φίλοι. Αυτό που δεν είχες εσύ το είχε ο γείτονάς σου. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να πας να του κατσικωθείς στο σπίτι για να κάθεις να παίξετε μαζί και να τα αλλιώσετε. Μπορεί να ήταν παιχνίδια που απλά, ρε παιδί μου, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Βασικά δεν είχε κάτι το εντυπωσιακό όπως είναι σήμερα. Αλλά καθόσουν με τους φίλους εκεί και δημιουργούσες εμπειρίες. Δηλαδή ήταν η φάση. Έλα, άραξε να παίξουμε να αλλιώσουμε αυτό. Ναι, εντάξει, ήταν ωραίες εποχές. Πλέον βέβαια μοιάζουν πολύ μακρινές, αλλά θυμάμαι αρκετές στιγμές, αρκετά καλά. Ιδίως με την Amiga.
Αυτό παίρνει κασέτες, αν θυμάμαι καλά. Με τις κασέτες, δεν είναι. Δισκέτες, αλλά εγώ. Α, δισκέτες. Τη συγκεκριμένη, την Amiga 500 που είχα, την είχα κάνει τουμπάνο. Δηλαδή, τη είχα βάλει σκληρό δίσκο. Τη είχα βάλει επέκταση μνήμης. Πόσο ήταν ο σκληρό δίσκο, πόσα megabyte. Είχα ένα τη JVP, Great Valley Products. Ναι. Ο οποίο ήταν 40 megabyte ή 52 ή 40 megabyte. Ω, καλά. Ήταν τούμπανο πάντως για τα 40 MB για Amiga, παρά ήταν τούμπανο, εντάξει. Καλά ήταν, εντάξει. Δεν γέμιζε και εύκολα τότε, γιατί όλα ήταν σε δισκέτες και ήταν 880 kilobyte ήταν οι δισκέτες της Amiga και χρησιμοποίησαν τότε το Xcopy για να αντιγράψουμε. Κάποια προγράμματα έτσι που θυμάμαι είναι το Octamed για μουσική που χρησιμοποιούσα, το Pro Tracker. Αυτά πώς να βρίσκεις τα προγράμματα εσύ, ίντερνετ δεν υπήρχε τότε. Πώς βρίσκατε τα προγράμματα για να αντιγράψετε ή για να περάσετε στην Amiga, τα αγοράζατε, τα παραγγέλνατε, πώς... Ναι, τα παραγγέλαμε. Καλά, τότε όλοι στην Ελλάδα αντιγραφές κάνανε. Θυμάμαι, πηγαίναμε στη Σπυρνάρη κάτω στην οδό και όλα τα μαγαζιά πουλάγαν αντιγραφές. Υπήρχαν μέχρι και πειρατικοί κατάλογοι, ένα σωρό... Χαμός, δηλαδή τότε δεν υπήρχε καν ίντερνετ, έτσι. Ναι, δεν υπήρχε αυτό, το ίντερνετ ήταν πολύ μετά στην Ελλάδα. Και όλοι διαφημίζανε, θυμάμαι, σε εφημερίδες ή σε τηλέφωνα, φέρνανε καταλόγους στο σπίτι. Ήταν έτσι πολύ νοσταλγία, αλλά επειδή... Βασικά ήταν πολύ, επειδή και ο κόσμος δεν ήταν πάρα πολύ που ασχολούνταν το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρεις, ήταν λίγο πιο κοντά οι χρήστες μεταξύ τους, γιατί Amiga υπήρχε, νομίζω... Τότε έγιναν οι επαρχίες των πρωτών κοινοτήτων, δηλαδή, ξέρεις, ο ένας με τον άλλον γνωριζόταν οι χρήστες πάνω κάτω και μπορούσαν, πιστεύω, να έρθουν σε κοντά και να επικοινωνήσουν σχετικά με τα συστήματά τους και να βγάλουν άκρη σε κάποια θέματα. Ναι. Κάποια μαγαζιά στον Άρη, εγώ πήγαινα σε ένα που λεγόταν Transputer, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, πριν 5-6 χρόνια που είχα πάει. Είχα δει, υπήρχε, ναι. Το Transputer, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, και ο Εγκέφαλος ήταν ένα κλασικό κατάστημα, το οποίο νομίζω έκλεισε, πρέπει να έχει κλείσει, δεν θυμάμαι, ή μπορεί να υπάρχει ακόμα, αλλά εντάξει, εννοείται δεν ασχολείται με Αμερικά. Το Athens Club ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, δίπλα στον Εγκέφαλο, το οποίο και αυτό έχει κλείσει πολλά χρόνια τώρα. Αλλά γενικά ήταν ωραία. Λέγαμε θα κατεβούμε στη Στουρνάρη να κάνουμε βόλτα, να δούμε τι θα αγοράσουμε. Τα πρώτα game hunting ήταν αυτά. Ναι, με ό,τι χατζηλίκι είχαμε. Γενικά ήταν πολύ αθώες και ωραίες εποχές τότε. Αυτά είναι τώρα. Εν τω μεταξύ, εμπειρία με φρουτάκια, με ηλεκτρονικά, ρε, το ξέρεις με το που πήγε το μυαλό μου που κόλλησε τα φρουτάκια. Με ηλεκτρονικά είχες. Στο χωριό. Ναι. Full. Στο χωριό, ας πούμε, εμείς για παράδειγμα, σου λέω, επειδή εμείς ζούσαμε πίσω και ζούμε αρκετά ακόμα πίσω από τον κόσμο, καλώς ήρθατε, επειδή είμαστε απομονωμένο μέρος εδώ. Αυτό ξέρεις, σωρίψε διακόπτω, αυτό έχει και τη μαγεία του, να ξέρεις. Ισχύει, ναι. Έχει το καλό του ότι ξέρεις, είσαι απομονωμένος και δεν σε επηρεάζουν πάρα πολύ τα αρνητικά το που έχει το μεγάλο πολύ, ναι. Αυτό είναι ακόμα πιο άθατα πράγματα. Απλά ξέρεις, σε κάποια πράγματα. Καλό ή κακό, είσαι λίγο πιο πίσω. Τέλος πάντων, το ξεπερνάς γιατί γίνεσαι δημιουργικός για να το ξεπεράσεις. Αυτό είναι το καλό. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ δεν είχαμε τόσο μεγάλη επαφή. Ας πούμε, σκέψου, για παράδειγμα, από κονσόλες και αυτά εκείνη την περίοδο, τώρα μιλάμε για αρχές 90, στο χωριό δεν είχε σχεδόν κανένας. Αν είχε ένα άτομο, και αυτό δεν. Η πρώτη επαφή μετά το Atari ήταν όλες οι καφετέρες και είχα μια συζήτηση σχετική προχθές. Μπορεί να ήμασταν off, αλλά όλες οι καφετέρειες, τα καφενεία είχαν μέσα ηλεκτρονικά. Όλες μα όλες, έτσι. Έτσι ήταν και σε μένα. Εγώ πήγαινα στο χωριό του, ηλεκτρονικά έπαιζα, επειδή μεγάλωσα στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα. Ναι. Έπαιζα στο Διόν, το οποίο είναι εκεί στη Μεσογείον. Είναι απέναντι από την ΕΡΤ, εκεί λίγο πιο πάνω, σε αυτό το ύψος. Λογικά θα υπάρχει ακόμα, αλλά εντάξει, δεν έχει arcade ή μπορεί να έχει αυτά με το MAME μέσα, τον emulator ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω πολλά χρόνια να πάω και οπότε κατεβαίνω Αθήνα, δεν περνάω από εκεί συνήθως, δεν έχω το χρόνο.
Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοκάνω το κατεβαίνω γι' αυτό. Τι να προλάβεις, με ποιον να πας και πού να πας. Έτσι είναι. Και πήγαινα στο Διόν, αλλά τα πρώτα χρόνια, η πρώτη επαφή με ηλεκτρονικά ήταν στο χωριό του πατέρα μου, το Δίστομο, το οποίο είχαμε εκεί μια καφετέρια του Μπαζδέκη, έτσι λεγότανε. Ναι. Και παίζαμε, η πρώτη επαφή με ηλεκτρονικά ήταν το Double Dragon. Double Dragon, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Είχε μια καφετέρια που λεγόταν Λεμονιά και είχε νομίζω το Double Dragon και πηγαίναμε και λιώναμε πάνω σε αυτό. Της Technos Japan. Ρες, και... ποιο ήταν ένα με κάτι, για να τώρα μου έρθει τώρα, sorry, σε διακόπτω, με έναν καουμπόι ήταν που πυροβολούσαν και προχωρούσαν πάνω κάτω δεξιά αριστερά σε τρία επίπεδα ρε παιδί μου στην οθόνη ταυτόχρονα. Ήταν στο ίδιο μοτίβο, τα ίδια σχέδια, τα ίδια χρώματα με το... Πώς λες το West, σαν το καμπάλ που ήταν. Ναι, ναι, αυτό κάπως έτσι έμοιαζε. Αυτό λεγόταν West Side Story. Είναι ο κανονικός τίτλος, αλλά νομίζω έτσι λεγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη λεγόταν Blood Bros. Κάπως έτσι. Αλλά ήταν με ένα καμπό και έναν Ινδιάνο. Ναι. Και εντάξει, είναι κλόνος ουσιαστικά του καμπάλ. Άλλα ηλεκτρονικά που παίζατε ήταν το Shinobi τη Sega, το κλασικό. Αυτό πολύ καλό. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι, ναι, μεν ξέρεις, εσύ ήσουν στην Αθήνα, ήσουν μέσα στην πηγή. Εμείς ήμασταν, σου λέω, εδώ στην άλλη άκρη του σύμπαντος. Αλλά αυτά τα είχαμε κι εμείς. Το Wonder Boy. Wonder Boy δεν λεγόταν το παιχνίδι. Το ναι, ναι, ναι. Πω, αυτό το χαλατρέψει. Δηλαδή, ακόμα μου έρχεται στο μυαλό που πετούσε τα τσεκουράκια και τσουκου 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 που έπαιρνε τις δυνάμεις. Ο κολλητός μου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο Αντρέας. Ναι. Η γυναίκα του είναι master στο Σοβαρά. Master. Ποτέ δεν το τερμάτισα στη ζωή μου, ποτέ. Μου έχει μείνει ψυχολογικό αυτό το παιχνίδι, ποτέ δεν κατάφερα να το τερματίσω. Και όταν και θυμάμαι, καλά εντάξει τώρα πηδάμε κάποια πράγματα, αν να πάμε χρονολογικά, αλλά το 97, το 1997 και βρήκα και την απόδειξη πριν μερικές μέρες γιατί ξεκαθάριζα κάποια πράγματα. Αγόρασα το πρώτο μου arcade ηλεκτρονικό και το βάλα στο σπίτι. Σοβαρά. Ολοκληρή καμπίνα. Ναι, ναι. Ιδιοκατασκευή βέβαια, όπως αυτές που είχαμε στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί οι κανονικές καμπίνες της Sega, ας πούμε το Astro City, New Net City και κάποιες άλλες, ή της Taito, το Egret 1, 2, 3, όλα αυτά δεν ήρθαν ποτέ Ελλάδα επίσημα, οπότε κάνανε ιδιοκατασκευές. Οπότε είχα παραγγείλει ακόμα θυμάμαι το όνομά του από έναν ο οποίος το επώνυμο λεγόταν Κάλφας. Κάλφας νομίζω λεγόταν. Είχα παραγγείλει μια καμπίνα η οποία αν θυμάμαι καλά κόστησε 130.000 δραχμές τότε. 130.000 δραχμές τότε ήταν δύο μισθή σχεδόν, ένα μισή μισθό. Ναι, ήταν αρκετά λεφτά. Τα οποία τα μάζευα ας πούμε με το χαρτζηλίκι μου σιγά σιγά. Και πήρε μια καμπίνα και τα πρώτα παιχνίδια που πήρα ήταν το Final Fight που μου άρεσε πολύ. Φόρτωνες στην καμπίνα παιχνίδια. Τζάμα, πλακέτες έπαιρνε, τις μεγάλες. Ναι. Δεν υπήρχε, τότε δεν υπήρχαν ακόμα λύσεις main που φορτώνεις emulator. Άρα, ναι. Δεν υπήρχαν, ήταν πολύ νωρίς ακόμα τέτοια πράγματα. Υπήρχε ο main αν δεν κάνω λάθος από τότε, αλλά ήταν σε πρώιμα στάδια και εντάξει, ούτε καν ας πούμε υπήρχαν αυτές οι λύσεις. Οπότε έπαιρνε στα κανονικά παιχνίδια, τα οποία ήταν αρκετά ακριβά και συνήθως στην Ελλάδα δεν ερχόντουσαν οι original πλακέτες. Ήταν αυτές που οι λεγόμενες bootleg, δηλαδή παίρναν τα τσιπάκια, τα κάνανε dump όλα τα ROMs και μετά τα φτιάχναν σε μια δικιά τους πλακέτα. Δεν ήταν η Ελλάδα γνώρισε χρυσές εποχές στα ηλεκτρονικά, στο πείραγμα των ηλεκτρονικών, ειδικά πάνω στη Θεσσαλονίκη που είχε και υπερβολικά πάρα πολλούς ηλεκτρονικούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν εποχές που εντάξει γινόταν χαμός στο πώς θα τα πειράξουν όλα αυτά. Καλά ναι πάντα. Το δαιμόνιο του Έλληνα. Το κλασικό ξέρεις πω. Και το θέμα είναι ότι καλός κακός ναι εμένα αλλά εντάξει. Βέβαια είχα προχθές έτυχε να είμαι σε μια συζήτηση και συζητούσαμε πάλι για arcade κάπως στο Φέρι Κουβέντα και ανακάλυψα καταρχήν πρώτον ότι υπάρχει ένα μέρος εδώ στο νησί ο οποίος ο κεντρικός διανομέας που τότε είχε όλα τα arcade εδώ ξέρεις όταν έπεσε το σύστημα με τα φρουτάκια που τα μαζέψαμε πολύ καλά.
Η ιστορία με τον Τριανταφυλόπουλο και ναι, 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 ναι. Καλά. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη ξεκίνησε αυτή που τα είχαν, τα πειράζανε και τα πήρε όλα η μπάλα τότε, γιατί αυτό είναι εδώ στην Ελλάδα. Άμα γίνει κάτι, τα παίρνει όλα εις βάρνο, δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση πουθενά σε τίποτα. Τέλος πάντων, ο κεντρικός διανομέας εδώ τα έχει μαζεμένα όλα, ρε παιδί μου, και δεν, επειδή είχα άτομα τα οποία ζητήσανε για να αγοράσουν και αυτά, δεν πουλάει τίποτα. Και κάθε τη μάνα του και τα κάνει κοτέτσια για τις κότες. Και να πας τώρα να βλέπεις κοτέτσια, ρε παιδί μου, τα οποία είναι arcade. Ας τα να πάνε. Όχι, φίλε, σοβαρά μιλάς. Ναι, και πώς το έφερε η κουβέντα και συζητούσαμε σχετικά με όλα αυτά και το πώς ξεκίνησε με τα φρουτάκια και πώς έγιναν οι καμπίνες και τα... Γενικά την κατάσταση εκείνη και τις ωραίες εποχές, ρε παιδί μου, αλλά και τις χάλια εποχές σχετικά με τα ηλεκτρονικά και εδώ στο νησί κυρίως. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω, δηλαδή θες να μου πεις ότι έχει κάνει τις arcade καμπίνες κοτέτσια. Ναι, 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 ναι. Έτσι με πληροφόρησαν. Δηλαδή, από ό,τι έμαθα... Όχι, γιατί... Έχω άτομα φίλους οι οποίοι είναι, ξέρεις, στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς, ρε παιδί μου, και θέλουν, ψάχναν να βρουν και να πληρώσουν, όχι τζάμπα, δηλαδή, να τα αγοράσουν, αλλά δεν τα έδινε. Και μου λέγανε ότι η μάνα του τα έπαιρνε κανένα 2-3-4 καμπίνες, τις ξεκουμπώναν από μέσα από τα ηλεκτρονικά που είχαν και τις κάνανε κουφάρια για να πηγαίνουν οι κότες για να κάνουν αυγά και τέτοια. Α, εντάξει, άλλο αυτό, θα σου πω τι γίνεται. Από τη στιγμή που δεν είναι original Ιαπωνέζικη καμπίνα, όπως σου είπα, Σέγκρα, Αστροσίδη. Αυτό δεν μπορώ να πω ακριβώς. Δεν νομίζω, ναι. 99% είναι δύο κατασκευές. Γιατί οι περισσότερες που είχαμε στην Ελλάδα ήταν, από ό,τι θυμάμαι, δύο κατασκευές. Κοίτα, εφόσον είναι ίδιο κατασκευή, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά τις πλακέτες μέσα, τι τις έκανε με τα παιχνίδια. Ποιος ξέρει, Σάββος. Με αυτά, αυτό τι να σου πω, σε αυτό δεν ξέρω. Δεν ρωτάς να μάθουμε. Για ερώτα μία. Θα κάτσω, πλάκα-πλάκα, τώρα που το ανέφερες, θα ξαναστείλω. Γενικά έχουν φτιάξει τα παιδιά, είναι στο πιο χωριό, στο Ροπανίδι είναι πάνω. Έχουν κάνει ένα σύλλογο πάρα πολύ ωραίο. Έχουν μαζευτεί τα παιδιά στο χωριό εκεί και είναι υπέροχο. Έχουν, επειδή έχω πάει και τον έχω επισκεφτεί κιόλας και θέλω να είμαι λίγο πιο ενεργός άμα τα καταφέρω, έχουν κάνει ένα πολύ όμορφο χώρο στον οποίο έχω μαζέψει βιβλία, άπειρα επιτραπέζια. Μαζεύονται, κάνουν D&D παιχνίδια και άλλα τόσα. Μιλάμε για τρομερή δουλειά και θέλανε, πώς το έφερε συζήτηση ρε παιδί μου, και θέλανε να βάλουν και arcade άμα βρίσκανε και μάλλον θα φτιάξουν κάποια στιγμή από ό,τι συζητήσαμε. Δηλαδή επειδή μια κοπέλα είναι ηλεκτρονικός από εκεί που ασχολείται με το σύλλογο, μια φίλη μου, μάλλον παίζει να κάτσουν να φτιάξουν arcade δικό τους κάποια στιγμή. Δεν είναι δύσκολο, όριξη να έχεις και μεράκι. Ναι. Και λεφτά για να πάρει τα γύρω-γύρω. Και εντάξει, λίγο δημιουργικότητα. Αλλά δεν θα τα καταφέρω, αυτό δεν είναι. Και μου λέγανε τις ιστορίες με αυτόν τον διανομέα εδώ, ρε παιδί μου. Και είχα πάθει και εγώ μια πλάκα. Λέω, τι λες τώρα, γάμο το. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι καλό ή κακό. Γι' αυτό σου λέω ότι σε κάποια πράγματα ο κόσμος είναι πολύ πίσω. Καλό ή κακό, αυτή η περίοδο είναι ιδανική για όλα αυτά να κάτσει να τα μεταπολίσει. Δηλαδή, σκέψου τι χρήμα θα μπορούσε να βγάλει αυτό, άμα απλά το άνοιγε σε μια αγγελία στο όσο οποιοδήποτε site και λέει. Τα πουλάω ρε παιδί μου, θα βγάζει τρελό χρήμα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Είναι και η κατάσταση παράξενη στην Ελλάδα, δηλαδή πολλοί κόσμοι δεν έχει δουλειά. Θα μου πεις, εντάξει, λίγο πολύ τα video games πάντα πουλάνε. Με την έννοια ότι... Και καλώς ή κακώς αυτά βγάζουν αξία στο... Ας πούμε τα βλέπεις ότι καλώς ή κακώς κάποιες συλλογές πλέον... αποκτούν αξία όσο περνάει ο καιρός και τα λεφτά τους και στα δίνουν και τα βγάζουν άμα πεις να ασχοληθείς μόνο για να βγάλεις κάποια χρήματα. Αλλά ξέρεις, είναι το θέμα του συλλέκτη, ότι άμα είσαι συλλέκτης δεν μπορείς να αποχωριστείς πράγματα εύκολα μετά. Ναι, εντάξει, θα σου πω όμως τι γίνεται τα συγκεκριμένα, επειδή είναι και παλιά τεχνολογία, δηλαδή τζάμα, πλακέτες ή τύπου τζάμα. Θέλουν και συντήρηση πολύ, δηλαδή πρέπει να αλλάξει πυκνωτές. Αλλιώς υπάρχει περίπτωση να κάνει λύκο πυκνωτής, να λυκάρει. Δεν μπορώ να βρω την ελληνική λέξη τώρα. Να δείτε, είναι η διαρροή. Ναι, ναι. Και να σου χαλάσει όλη την πλακέτα. Ναι, υπάρχουν διάφορα, ας πούμε, δηλαδή και αυτό με τη συλλογή. Τα πολύ παλιά μηχανήματα θέλουν και αυτά τη συντήρησή τους. Δηλαδή και πολλές φορές κοστίζει. Δεν είναι άντε και καλά το πήρα.
πρέπει να αλλάξει. Εγώ σου είπα και προχθές που μιλούσαμε, έπαθα πλάκα με το ότι τις δικές σου κονσόλες τις συντηρείς. Δηλαδή δεν ήξερα ότι γίνεται τέτοιο πράγμα. Καλά, εδώ Ελλάδα δεν. Νομίζω που παίζει να υπάρχουν καταστήματα, αλλά πρέπει να τους ξέρεις προσωπικά για να μπορέσεις να βρεις τώρα έναν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Στα χωριά πολύ σπάνιο, ακόμα πιο σπάνιο, ή στην επαρχία έξω. Αλλά ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση που τις δικές σου κονσόλες, ρε παιδί μου, τις προσέχεις και τις κάνεις service. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που ακούω ένα άτομο να λέει, ξέρεις κάτι, τις δικές μου κονσόλες πάω και τις κάνω service κανονικά. Εντάξει, μία φορά χρειάζεται να τις κάνεις service και κάθε με για 20 χρόνια. Και αν, για παράδειγμα, το νέο Geo που έχω, Neo Geo λέγεται κανονικά, όχι Neo Geo, Neo Geo, απλά πρέπει να το αλλάξεις κάποιους επικοινωτές, κάποια συγκεκριμένα board revision, πρέπει να βάλεις κάποιους έξτρα επικοινωτές για να βγάλεις το φύσιμα από το audio, για να το κάνεις καλύτερο. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και μόντες, άμα θες να βάλεις HDMI, VGA, 1002. Αλλά ναι, για να τις φέρεις, επειδή όλες αυτές ήταν φτιαγμένες να παίζουν σε CRT οθόνες, ναι, σε καθοδικού σωλήνα δηλαδή, τις παλιές με τα λεγόμενα scanlines και όλα αυτά, άμα τη βάλεις τώρα σε ένα σύγχρονο monitor ή μια τηλεόραση, θα σου φαίνεται πολύ άσχημη εικόνα. Το έχω δοκιμάσει αυτό, ναι, αλλά είχαμε μια κονσόλα ήταν που το είχαμε βάλει και ήταν απελπισία, πραγματικά απελπισία. Ναι, γιατί η σημερινή εικόνα είναι pixel by pixel, δείχνει όλες τις ατέλειες, δεν θα σου έχει τα λεγόμενα scanlines που έχει τηλεόραση για να στα εξομαλύνει όλα. Οπότε εκεί πρέπει να βάλεις κάποιον scaler που κάνει upscaling το σήμα. Είναι διάφορα, δηλαδή θα μπορούμε να μιλάμε μέχρι μεθαύριο για αυτά. Καλά είναι αυτά, έχουν το γούστο τους. Εν τω μεταξύ, μια που εντάξει, ξεκινήσαμε, ξέρεις, το περάσαμε από τα ρακέτ και στις κονσόλες τις καινούργιες, τις πιο σύγχρονες. Ας πούμε, εμένα μου έρχεται τώρα μια χαρακτηριστική εικόνα και πραγματικά θέλω να το αναφέρω. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στα χέρια μου. Έκατσα κι εγώ σαν παιδί να δω μια πιο σύγχρονη, πιο νέας γενιάς μάλλον κονσόλα. Ας πούμε, εμείς εδώ στο νησί, δεν ξέρω για το υπόλοιπο, εδώ στο χωριό τουλάχιστον, ξέρεις, κονσόλες όπως το Nintendo 64, Sega Master System και όλα τα Sega Saturn και όλα αυτά, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Δεν υπήρχε άτομο, και αν υπήρχε πολύ σπάνια, δηλαδή Atari έτυχε να δω και αυτό από σπόντα. Η πρώτη, ας πούμε, για παράδειγμα κονσόλα που θυμάμαι, η ιδέα ήταν, πρόσεξα στο αλμανάκο μία φορά, το 1996 που είχα πάρει το αλμανάκο και έβλεπα όταν είχε πρωτοβγεί το PlayStation 1 που το πρόσεξα και λέω wow. Και έτυχε μετά από 3 χρόνια ένα παιδί που ερχόταν εδώ διακοπές να έχει το PlayStation 1 για παράδειγμα. Οπότε ήταν η πρώτη τέτοια που είδα στη ζωή μου. Και ξέρεις, τότε είχε ένα παιχνίδι, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τότε ήμουν πρώτη γυμνασίου. Είχα τελειώσει το καλοκαίρι πρώτη γυμνασίου, θα πήγαινα Δευτέρα. Και εγώ δούλευα, από τότε είχα ξεκινήσει από μικρός να δουλεύω οικοδομή. Ξεκίνησα να πηγαίνω σαν βοηθός ενός παιδιού που έβαζε πλακάκια. Και τα απογεύματά μου πήγαινα στο παιδί, στο φίλο μου εκεί να παίξουμε. Και πάω τώρα μία μέρα και έχει βγει το PlayStation. Περιτώ να σου πω ότι το έχει τσιπαρισμένο και είχε πόσα παιχνίδια σε CD. Και είχε έβαλε να παίξει το Mortyr, πώς δεν θυμάμαι. Νομίζω αυτό που λες το τσιπάρισμα, αν όχι όλοι, τουλάχιστον το 80% των Ελλήνων το είχαν έτσι. Και παραπάνω. Και είχε βάλει να παίξει ένα παιχνίδι ξέρεις, first person, Mortyr, δεν θυμάμαι πώς, Mortyr πρέπει να λεγότανε. Λοιπόν, και θυμάμαι, άκου να δεις τώρα, ήταν η πρώτη, αυτή την εμπειρία δεν θα την βγάλω ποτέ από το μυαλό μου. Κάτσα 3 ώρες και τον έβλεπα να παίζει, τον έβλεπα γιατί ήταν, ξέρεις, εγώ θα παίζω, εσείς θα βλέπετε, ήταν το κλασικό. Και βγαίνω έξω στην πραγματικότητα και ήταν σε φάση λες και ήμουν σε ένα alternative reality, δηλαδή σε μια εναλλακτική πραγματικότητα. Περπατούσα και ένιωθα ζαλισμένος, λες και είχα αποβλακωθεί, είχα αποχαυτωθεί από τα πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα έτσι μετά από ένα παιχνίδι, δηλαδή περπατούσα στο δρόμο και ήταν σαν να μην περπατούσα αυτό. Ήταν πολύ περίεργο το συνέστημα, ρε παιδί μου, μετά από 3 ώρες που έβλεπα εκείνο το παιχνίδι στην οθόνη, ρε παιδί μου, και μου είναι χαρακτηριστικά. Εντάξει. Μετά τα έφερε η τύχη, εντελώς η τύχη και η κολοφαρδία, να έρθει στα χέρια μου το 2002-2003 ένα PlayStation. Εντάξει. Τι έκανε, το έλειωσες, είχες παιχνίδια.
το αστείο είναι, είχε μέσα το σπασμένα πειρατικά παιχνίδια φυσικά, είχε το Gran Turismo, το 2 νομίζω ποιο ήτανε, το οποίο δεν ξέρω τι είχαν κάνει, είχε μόνο τρεις πίστες, είχε το Metal Slug, το οποίο το είχα πεθάνει, το είχα αλλιώσει πραγματικά, παίζει να είναι από τα πιο απολαυστικά παιχνίδια που έχω παίξει σε PlayStation. Της SNK είναι, στο Neo Geo είναι η original έκδοση. Ναι, τα έχω κατεβάσει τώρα στο Steam αυτά και τα ξανατερμάτισα μόνο και μόνο για να θυμηθώ τις εμπειρίες, ρε παιδί μου, πώς ήταν. Καλά, εγώ τα έχω στο Steam, στο PS2. Σου λέω, είναι τα παιχνίδια τα οποία τα έχω στο πεθάνει. PS4, παντού, παντού. Και αυτό γιατί καθόμασταν με τον αδερφό μου και τα λιώναμε διπλό, ξέρεις. Το Panzer Front, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό με άρματα. Δηλαδή, πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι ότι ήταν παιχνιδάρα για την εποχή του. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο, το Panzer. Σκέψου σαν το World of Tanks, αλλά σε φάση solo, δεν έχει το τέτοιο. Δεν σου πω ότι τα γραφικά ήταν ολόιδια πλάκα πλάκα τώρα που το φέρω το πίσω στη μνήμη μου. Τι άλλο, το James Bond 007 είχε σε μια φάση, θυμάμαι, το Formula 1, ποια άλλα. Έλα, αυτά μου έχουν μείνει πάρα πολύ στο μυαλό. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι κάποια από αυτά τα έκανα τράκα με άλλον, δηλαδή είχα παιχνίδια και είχα κάτι, το Lara Croft το 2, το νομίζω το 2, και το έκανα τράμπα και πήρα το Panzer Front και το Metal Slug. Ξέρεις, έδωσα σε ένα παιδί αυτό, πήρα εγώ τα υπόλοιπα. Είχαμε ένα μαγαζί συγκεκριμένα εδώ στο νησί, υπάρχει ακόμα, το οποίο πήγαινες και σου γράφε παιχνίδια, ρε παιδί μου. Αλλά μιλάμε για σφαγείο, θα σου πω. Έτυχε μια φορά πριν να ασχοληθώ με υπολογιστές, όταν είχα πρωτοπάρει τον πρώτο μου υπολογιστή, πριν ανακάλυψω τον κόσμο της πειρατείας, να πάω να μου γράψει ένα. Το Need for Speed, νομίζω, το Underground, ποιο ήταν. 15 ευρώ. Ναι, ήταν πολύ ακριβά τότε αυτές οι αντιγραφές στην Ελλάδα. Θυμάμαι κι εγώ. Σου λέω, ήταν η φάση, εντάξει. Αλλά ήταν εμπειρίες, ρε εσύ. Ας πούμε, εμένα έχει και τιμονιέρα. Δηλαδή σκέψου τώρα, ήρθε φουλ εξοπλισμένο με τιμονιέρα, με εξτρά χειριστήρια, έβαζε την τιμονιέρα και γούστρα, ειδικά τον Gran Turismo, να το παίζει με τιμονιέρα, δεν πάει να έχει τρεις πίστες. Ήταν ωραίο το PS1 και εμένα μου άρεσε, είναι από τις αγαπημένες μου κονσόλες. Ήταν η μόνη κονσόλα που είχα, γιατί καλώς κακώς, εγώ τώρα βγάζω το αποθυμένο μου στα παιχνίδια και ειδικά στα παλιά. Σκέψου, δεν είχα Game Boy. Game Boy απέκτησα πρώτη φορά στα 27 μου χρόνια. Με τα λεφτά που βγάζω από τις δουλειές που κάνω, ρε παιδί μου, θέλησα μια φορά να πάρω κι εγώ, ας πούμε, το Game Boy. Που σαν παιδί έβλεπα τους φίλους μου να παίζουν Game Boy και δεν είχα Game Boy καν. Game Gear, έπαιζες? Δεν είχα, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Αυτά ήρθαν πολύ μετά στη ζωή μου. Είχα το Sega Saturn και αυτό μας το έδωσαν πολύ μετά, πριν από 5-6-7 χρόνια για παράδειγμα. Και παίζα το Toy Story, μιλάμε τώρα εποχή 2009-2010, που καθόμουν και παίζα το Toy Story στο Sega Saturn, φαντάσου. Εντάξει, και έχω και εγώ Saturn. Τότε, αλλά όταν είχε βγει το PS1 και το Sega Saturn, ήμουν πιστός οπαδός PS1. Ναι, εντάξει, τα επόμενα χρόνια είχα πάρει και ένα για τη συλλογή. Δεν τα πήρα και άλλο, ξέρεις πως όλα. Καλά, εσείς ήταν και πιο μεγάλο σε ηλικία τότε, η αλήθεια είναι. Και το λέγαμε και τις προάλλες. Εγώ σε έκανα για πολύ μικρότερο πραγματικά και όντως τότε είχες χρονάκια, έτσι. Ήσουν έφηβος και παραπάνω. Όταν βγήκε, θα σου πω τι έγινε. Καταρχάς, σε είχα αφήσει στην Amiga. Ναι. Σωστά. Ναι. Μετά πήγα κατευθείαν σε Mega Drive και Super Nintendo. Δεν πήγα Master System ούτε NES. Πήγα κατευθείαν στα 16-bit από εκεί. Και τα είχα και τα δύο, είχα και Mega Drive και Super Nintendo, αλλά περισσότερο έπαιζα στο Super Nintendo. Μου άρεσε πιο πολύ. Και παιχνίδια. Θυμάμαι το Axelite, το Shoot'em Up, έπαιζα πολύ. Τότε έπαιζα και το Street Fighter, το Turbo, Champion Edition και όλα αυτά. Τώρα τα έχω σε πλακέτες ηλεκτρονικών, ναι. Και άμα βρω το χρόνο και τα στήσω όλα, κάθομαι και σχολούμαι καμιά φορά, αλλά σπάνια πλέον. Τι έπαιζα, το ένα σωρό. Α, ναι, το Metroid παιχνιδάρα. Το παίξα πρόσφατα, είναι όντως παιχνιδάρα, το έχω λατρέψει.
Θες να το χαλατρέψεις. Super Castlevania. Εντάξει, άλλο τρομερό παιχνίδι. Ένα θα σου πω. Το Castlevania στη ζωή μου μπήκε με το Lords of Shadow. Δεν το είχα ακουστά. Καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο, έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά... εντάξει, μοιάζει, όχι, όχι, μοιάζει πολύ. Αλλά ναι, έπαθα, έπεσα σε έρωτα με τους χαρακτήρες και με την πολυπλοκότητα που έχουν και με τις σχέσεις τους. Με το, δηλαδή το σενάριο ήταν και στα παλιά, γιατί έκατσα έψαξα και τα παλιά τα παιχνίδια πώς ήταν και τα καινούρια. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό το παιχνίδι έχει, πραγματικά έχει μιλήσει μέσα μου. Δηλαδή, προχθές πήγα και πήρα το Lords of Shadow το 2, ενώ το έχω ήδη στο... το έχω ήδη στο τέτοιο, στο Steam για παράδειγμα. Πήγα και τα αγόρασα σε CD γιατί το πρώτο δεν το βρήκα CD. Έκανα βλακία και δεν τα αγόρασα στην ώρα του και τώρα δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Και πήγα και αγόρασα... το πρώτο που μου είπες ότι έπαιξε ήταν το Lords of Shadow. Ναι, τα τωρινά, τα καινούργια, τα πρόσφατα. Α, τα 3D. Ναι, τα 3D έπαιξες. Okay, ναι, ναι. Εντάξει. Πολύ πάντα, αλλά σου λέω. Τότε ξεκίνησα να ψάχνω και τα παλιά. Ας πούμε, πρόσφατα. Έφτασε στην κατοχή μου, νομίζω, και μια κασετούλα από Castlevania σε Game Boy Advance, φαντάσου. Ναι, εντάξει. Είναι ωραία τα 2D. Τα 3D εγώ δεν τα έχω παίξει καθόλου τα Castlevania. Είναι απελπιστικά σε κάποια σημεία, θα σου βγάλουν την ψυχή, αλλά μόνο και μόνο η ιστορία που έχει μέσα σε μαγέψει πραγματικά. Έχω παίξει το 1 λίγο. Ναι. Στο PS3. Αλλά το 2 δεν το έχω παίξει καθόλου, δεν το έχω ακουμπήσει. Και ναι, πιο πολύ έχω παίξει τα παλιά, ιδίως το Symphony of the Night στο PlayStation 1, το έχω λιώσει. Αυτό δεν το βγάλανε για το 3DS. Δεν γνωρίζω, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ακολουθώ την Nintendo καθόλου. Καλά, ναι. Όχι λόγω δουλειάς, αλλά γενικά δεν την ακολουθώ. Δηλαδή θα μάθω από φίλους μου, γιατί στο PlayStation έχουμε πολλούς φανατικούς με Nintendo. Ακόμα και άτομα που, ξέρεις, είναι product manager κάποιου τίτλου, είναι φανατικοί συλλέκτες Nintendo. Και ναι, και δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, εντάξει, προς Θεού. Και ναι, ας πούμε, μαθαίνω από εκεί πέρα κάποια πραγματάκια. Έχουμε 2-3 στην ομάδα μας, οι οποίοι είναι φανατικοί με Nintendo, Super Smash Bros. Και κάποια άλλα παιχνίδια. Πολλές φορές το φέρνουν την Παρασκευή όταν τελειώνει με τη δουλειά. Πάντα το συνδέουν σε ένα meeting room και παίζουν όλοι Super Smash Bros. Πορωμένα. Ναι. Αλλά εντάξει, άλλοι παίζουν Super Smash Bros. Άλλοι μπορούν να παίζουν FIFA στο PS4. Γενικά έχουμε από όλα. Έχετε playroom. Για το πεις τώρα, πάντα είχα να πω, εσείς έχετε playroom στην εταιρεία και παίζετε όταν έχετε χρόνο. Κοιτάξτε, στον όροφό μας δεν έχουμε playroom. Αλλά κάτω στην καντίνα... έχουμε μια τηλεόραση μέσα σε καμπίνα LCD με δύο mat cards joysticks και έχουμε Street Fighter 5 και μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρυσι, είχαμε κάτι ειδικά καθίσματα με Gran Turismo 6, αλλά τώρα τα έχουν βγάλει, εντάξει, θα ανανεώνουν αυτά κάθε τόσο. Και νομίζω τώρα έχουμε Street Fighter 5 και άλλο ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο. Σε Ελλάδα, φαντάζομαι περνάω και κάθε μέρα. Που λέμε για fighting. Άμα ήταν να διαλέξεις τα όσα fighting έχεις παίξει μέχρι τώρα τη ζωή σου, μια που έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο game, ποιο θα διάλεγες, ποιο θα ήταν για σένα το top fighting παιχνίδι? Για μένα το Tekken. Το Tekken 3 εγώ θα διάλεγα, να σου πω την αλήθεια. Αν και μεγάλωσα με Street Fighter, όταν έπαιξα πρώτη φορά Tekken 3, το έπαιξα σε καμπίνα. Το 3 νομίζω ήταν. Νομίζω σε καμπίνα το έπαιξα. Μιλάμε τώρα για εποχή 2000. Πόσο ήταν, 2000. Τότε δεν ήταν ή το κάνω λάθος χρονολογικά? Το Tekken 3 δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκε. Πάντως το Tekken 1 βγήκε το 94. Ναι. Μιλάω τώρα, εγώ το είχα δοκιμάσει αυτό πρώτη φορά στη ζωή μου για μπορεί να 2000. Ποιο παιχνίδι ήταν από το μπορεί να βγήκε και το 97 το Tekken 3. Δεν θυμάμαι. Σε γελάσω. Αλλά κάτσε κάτσε. Κασιμίτσου. Και λέω με την ανάποδη κλωτσιά. Πρέπει να βγήκε το 97, γιατί το αγόρασα στην Αγγλία όταν σπούδαζα, νομίζω. Οπότε ναι, κάπου εκεί βγήκε 97-98, κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ η πρώτη μου επαφή ήταν το 1999 με αυτό, 99-2000, σε ένα ταξίδι που είχα πάει και έτυχε να το παίξω σε καμπίνα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και ήτανε, για μένα το θεωρώ από τα καλύτερα, δηλαδή η Λό και η Γιοσιμίτσου μου μείναν αυτοί οι χαρακτήρες, έχω να το λέω μέχρι σήμερα. εντάξει, εγώ είμαι
τους Μισήμα παίζω πιο πολύ, Χιχάτσι, Καζούγια, Devil Jean, διάφορα, εντάξει, διάφορα. Yeah. Και άλλους, και άλλους παίχτες. Yeah. Αλλά για μένα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είχα και το Tekken, με τον τρόπο που το θυμήθηκα, είχα και το Tekken στο PlayStation 1. Γιατί έπαιρνα, θυμάμαι, παίζα με τον αδερφό μου και παίζα πάντα το Low. Και ξέρεις, ο Low ήταν η φάση μόνο για να πω την κλωτσιά στον αέρα. Πώς ήταν, ποιος είναι με το Hadouken που έχει στο Street Fighter Ο Ryu και Ken, ναι. Δεν τους ξέρω καλά. Ας πω, δεν τους θυμάμαι καλά τώρα. Γιατί στο Street Fighter μου, έναν είχα τον Blanka. Αλλά, ναι, και μου έχει μείνει και εμένα το Tekken, ρε γάμο το. Και μετά το χαλιώσει, εντάξει. Ή έπαιρνε στον Ogre μετά, τα ξεκλείδωνε όλα. Ναι, εντάξει, το 3 θεωρείται από πολλούς σαν το αγαπημένο του Tekken. Και όντως είναι πολύ καλό. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, άμα το παίξεις, σαν gameplay, δεν χωλαίνει. Ας πούμε, αν βάλεις για παράδειγμα το Tekken 1 σήμερα, ναι, θα το θεωρήσεις λίγο δυσκίνητο. Και το 1 και το 2 θα το δεις ότι σαν είναι λίγο δυσκίνητο σαν παιχνίδι. Αλλά το 3 παίζεται ευχάριστα. Πάρα πολύ ευχάριστα ακόμα. Μπορεί να μην έχει τόσο κινήσει. Είχε πολύ ωραίες πίστες. Πάρα πολύ ωραίες πίστες. Ναι. Είναι ωραίο παιχνίδι. Γέρασε ωραία. Ωραία, φίλε, να μνήσεις δηλαδή. Ξέρεις τι, είναι αυτό τώρα, γιατί έχουν συνδυαστεί με τα πιο αθώα μας χρόνια, με τα πιο ελαφριά μας χρόνια, χωρίς υποχρεώσεις. Αυτό, ναι. Οπότε μέσα μας είναι περασμένα σαν το ιδανικό για μας, γιατί ήταν χρόνια ελεύθερα, ξέγνιαστα. Οπότε ξέρεις, είναι δεμένα όμορφα. Αλλιώς τι να παίζεις τώρα, γιατί κοίτα, τώρα έχουμε άπειρα παιχνίδια και εσύ και εγώ και όλοι μας. Η πρόσβασή μας σε παιχνίδια είναι τεράστια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα απολαύσω. Λίγα παιχνίδια είναι που με κάνα να τα απολαύσω όπως τότε τα παιχνίδια που έπαιζα και πραγματικά εγώ τα χόρτενα, ρε παιδί μου. Και μην ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Σου λέω, ήταν παιχνίδια που άμα τα δεις τώρα θα κλάψεις. Λες, τι έπαιζα, Θεέ μου. Με πολλά, ναι. Κυρίως τα πρώτα 3D δεν έχουν γεράσει καλά. Γιατί ήταν αυτό τα πρώτα 3D ουσιαστικά. Έκατσα ξανά, παίξα, sorry, σε διακόπτω, το Lara Croft. Το Tomb Raider το 1. Καλά, το 1 μετά σε μια φάση δεν μπορούσα να... Είχα τυφλωθεί τώρα, πριν να το παίξω, πριν από κανένα 2-3 χρόνια πήγα να το παίξω. Μετά σε ένα σημείο το πέταξα, πραγματικά δεν άντεξα να πάω. Ναι, είναι αυτό που λέμε, τα πρώτα 3D δεν γέρασαν καλά. Αλλά τα 2D ακόμα κρατάνε τη μαγεία τους και παίζονται ευχάριστα. Τα 2D ή τα 6. Και σε αυτό ήταν πάρα πολύ τέτοια της Nintendo. Γι' αυτό η Nintendo, για μένα προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω, έχει κρατήσει όλο αυτό το concept, ρε παιδί μου. Καλώς και εγώ στα 2D είναι άλλη φάση. Ας πούμε, εδώ κάθομαι και παίζω στο Game Boy τώρα κασέτες του 1996-97 και μια χαρά παίζονται χωρίς προβλήματα. Ναι, εντάξει. Κι εγώ είχα Game Boy κάποτε, το πούλησα, τώρα σκεφτώ να ξαναπάρω κάποια στιγμή. Εγώ την πάτησα, πήρα με δύο γραμμές πάνω, ξέρεις αυτές που είναι στην οθόνη, ρε παιδί μου, και λέω τώρα γαμώ τρέλα, μου ξενέρωσα τη ζωή μου, αλλά... Το φτιάχνουν αυτά, αλλάζουν οθόνες πλέον, βάζουν άλλες LCD, πιο φωτεινές, καλύτερες, πιο ευδιάκριτες, κάνουν αυτά πολλές φωτιές. Στο εξωτερικό, εδώ στο μικρό Ελλάδα, δυστυχώς. Εντάξει, πλέον έχεις το ίντερνετ, όλα μπορείς να τα κάνεις εσύ. Α, χθες έτυχε να πέσει το μάτι μου τώρα που το είπες και το έστειλα σε ένα φίλο να το δει. Έτυχε να πέσει, στο Στέφανο συγκεκριμένα το έστειλα να το δει. Ναι. Έτυχε να πέσει το μάτι μου, νομίζω, ένας τυπάς λέει ποια είναι η πιο καλή κονσόλα από σε handheld, το SP. Μ' άρεσε πάρα πολύ η οθόνη του, ρε παιδί μου. Και ποια άλλη θεωρούσα πιο βόλικη και αυτά, το Game Boy Advance. Και λέει, γιατί να μην έχω την οθόνη του SP πάνω στο Game Boy Advance. Και τι έκανε, πήρε τέτοια, ξύλωσε, ένωσε την οθόνη. Υπάρχουν ειδικοί converters πλέον για τα πάντα και μια ταινία. Και ένωσε τις δύο, την οθόνη του SP πάνω στο Advance. Το μόντερε λίγο το κουτί για να χωράει και τα ένωσε. Και είχε, ρε παιδί μου, το σύστημα του Advance με την οθόνη του SP που θεωρούσε για εκείνον top μέχρι τότε. Και καθόταν και χαιρόταν. Και λέει, κοίτα να δεις, ρε γαμάτο, πόσο απλό είναι μερικές φορές. Αρκεί να βρεις τα κατάλληλα εξαρτήματα και μπαπ, το φτιάχνεις και μόνος σου. Ναι, εντάξει. Πλέον υπάρχουν και αρκετά καλύτερες οθόνες από το SP. Δηλαδή, πολύ φωτεινές. Εντάξει, λίγο να ξέρεις με ηλεκτρονικά και να πιάνεις τα χέρια σου και λίγο να διαβάσεις, τα φτιάχνεις. Καλά, ναι. Όρεξη να έχεις και να θες να ψαχτείς αλλιώς. Ναι, ναι.
Να σου συνεχίσω από εκεί που σου είχα αφήσει. Ναι. Καλά που τα θυμάσαι και εσύ, γιατί εγώ ξέρεις παίρνω φορά και κάνω κύκλη. Που λες μετά Super Nintendo, Mega Drive και σε κάποια φάση ο κολλητός μου, ο Παναγιώτης τότε, με τον οποίο είμαστε ακόμα κολλητοί, μιλάμε. Απλά έχουμε χαθεί λίγο απόσταση σε Ελλάδα αυτός, ναι. Αγγλία εγώ, παίρνει το Neo Geo CD και βλέπω το Samurai Showdown, το 1 τότε, και το Art of Fighting 2 και μου πέφτει το σαγόνι στο πάτωμα. Ναι, πραγματικά, δηλαδή είναι από τις πιο αξέχαστες στιγμές που είχα ποτέ στο gaming, γιατί το Neo Geo ήταν καθαρά όπως ήταν το arcade, που ήταν το Neo Geo πάλι, απλά ήταν το MVS, το Multi Video System όπως λεγότανε, ήταν και το Neo Geo το Home, το λεγόμενο AES, η Home Version, ήταν ακριβώς τα ίδια, γι' αυτό σημαίνει, απλά ήταν απλησίαστο, δηλαδή θυμάμαι τα παιχνίδια του κόστιζαν 100-150 χιλιάδες δραχμές το ένα. Και ήταν ουσιαστικά σαν να αγόρασε το ηλεκτρονικό το κάθε παιχνίδι, σαν να αγόρασε την πλακέτα του ηλεκτρονικού. Και η κονσόλα είχε, θυμάμαι, θα σε γελάσω, αλλά ήταν ξέρω 200.000, ήταν ακριβή. Πολύ ακριβή, υπολογιστής ή πιο, στο ίδιο πλαίσιο ήταν ένας υπολογιστής. Ναι, αλλά ήταν σαν να λέμε, ξέρεις, για αφρόκρεμα τότε αυτό. Ναι. Και ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους απέτυχε τελείως τα μηχάνημα εμπορικά. Ήταν πανάκριβο και απλησίαστο. Ήταν για τους πολύ λίγους, ναι. Ήταν και πολύ ακριβό και όλοι οι τίτλοι που είχε ήταν ή fighting games ή ποδοσφαιράκια, ας πούμε, όπως το Super Sidekicks. Ξέρεις και κάποια άλλα, baseball που είχε, ναι. Και τα σχετικά, Neo Turf Masters και platform, αυτά, αλλά ήταν κυρίως fighting και platform παιχνίδια. Όπως το Metal Slug, καλή ώρα. Ναι. Metal Slug που έπαιζε στα ηλεκτρονικά ήταν Neo Geo. Το Metal Slug ήταν ο έρωτας. Πραγματικά παίζει, αν σου έλεγα διαλέξω 2-3 παιχνίδια, το Metal Slug είναι ή δεύτερο ή τρίτο στην καρδιά μου από τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, εντάξει, παιχνιδάρα, το συζητάω ακόμα και σήμερα, είναι απίστευτο. Και παίζεται ξανά και ξανά, δηλαδή θες να το λιώσεις, θες να το πεθάνεις το παιχνίδι, εντάξει. Το 3 θεωρείται από τα καλύτερα Metal Slug. Το Metal Slug και το 6 ήταν καλό, απλά ξέρεις τι πρόσεξε ότι... όχι, το 6 δεν μου άρεσε. Άγιος, δεν μου άρεσε. Δεν με τρέναν πολύ. Το 1, βασικά αν ήταν να στα βάλω μια σειρά πιο μου αρέσει πιο πολύ, θα σου λέγα το 3, ναι. Το 1, το 2, 4, 5, 6. Εντάξει, εγώ είχα την ιαπωνική τη version νομίζω, γιατί όλο το μέλλον δεν είχε αγγλικά σε μένα. Ήταν μια ιαπωνικά για το PlayStation τότε. Δεν ξέρω τι φάση είχε παιχτεί. Μπορεί. Αλλά, ναι, ποιος ξέρει. Μπορεί να έχει κάποια ιαπωνική έκδοση. Ναι, που λες, βλέπω τα Neo Geo, παίρνει το σαγόνι στο πάτωμα. Μετά από λίγο καιρό πουλάω Amiga, Super Nintendo, με κατά το οποίο τώρα το μετανιώνω. Αλλά εντάξει, σιγά. Τα πουλάω όλα για να πάρω νέο GCD. Παίρνω το νέο GCD, Samurai Showdown 1 και Art of Fighting 2, λιώσιμο. Και μετά από λίγο μου λέει ο κολλητός μου Παναγιώτης, θυμάμαι είχε ένα φίλο, ο οποίος τότε εμείς ήμασταν 14 χρονών, και ο φίλος, ο Παναγιώτης, ο Βουδούρης, θυμάμαι το όνομά του, φαντάσου, ο Παναγιώτης ο Βουδούρης. Αυτός είχε μια κοπέλα η οποία ήταν στην Ιαπωνία, η κοπέλα του. Ναι. Δεν είναι Ιαπωνέζα. Και όταν βγήκε το PlayStation 4 το Δεκέμβριο του 1994, ήταν εκεί και την πήρε. Και του την έφερε. Και αυτός έπαιξε λίγο μαζί του, αλλά μετά δεν το ήθελε και θα μας το πουλάγε. Και του είπε του Παναγιώτη, το θες? Το πλαίσιο ξέρω εγώ, στο πουλάκι και τα σχετικά. Λέμε, τι είναι αυτό? Τη Sony και μια κονσόλα. Δεν είχε βγει η ευρωπαϊκή έκδοση, καν τότε έτσι. Ήταν μόνο οι Ιαπωνέζοι, γιατί τότε όταν βγαίνουν τα μηχανήματα. Για 1990, πόσο, 96. 4. Στην Ευρώπη ήρθε το 95-96, δεν είχε έρθει. Πότε ήρθε? 95, Σεπτέμβριο. Τα θυμάμαι. Τότε, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Τότε μια κονσόλα βγαίνει συνήθως στην Ιαπωνία. Και μετά από ένα και χρόνια έβγαινε στην Αμερική και τελευταία ακολουθούσε η Ευρώπη πάντα. Ναι. Καταϊδρωμένη. Πλέον δεν είναι έτσι. Πλέον είναι παγκόσμιες κυκλοφορίες. Ευτυχώς δηλαδή.
Επειδή εμείς τα παίρναμε πολύ μετά. Και τέλος πάντων, του πουλάει το PlayStation μια περιουσία τότε. 200.000 έκανε στην ευρωπαϊκή κόπια, θυμάμαι, όταν ναι, πρώτο ήρθε. Οι Ιαπωνές, ο Παναγιώτης είχε πάρει 360.000 δραχμές. Με το Ridge Racer, το 1, το οποίο πάθαμε σοκ όταν το είδαμε. Λέμε, τι γραφικά είναι αυτά, πώς κινείται έτσι. Μια πάθη σοκ. Και το είχαν βάλει επίσης σε μια Sony Trinitron παλιά, η οποία είχε ξύλο επένδυση, θυμάμαι, γύρω-γύρω, στο σπίτι του. Και εντάξει, όταν είδα το τέγερ, έπαθα σοκ. Ήταν μεγάλο το άλμα. Γενικά το PlayStation ήταν πολύ μεγάλο άλμα από το ότι είχε συνηθίσει το παιδί να παίζει τότε. Δηλαδή ήταν τεράστιο το κενό που κάλυψα. Ναι, και εντάξει, μετά από λίγο καιρό μάζεψα λεφτά και πήρα PlayStation 1, Ιαπωνέζικο κι εγώ, Ιαπωνικό. Εισαγωγή, τα φέρανε κάποιοι ελάχιστοι. Yeah. Θυμάμαι το είχα πάρει από ένα κατάστημα στην Αγία Παρασκευή, το οποίο τώρα έχει κλείσει, Sector λεγότανε. Και ναι, και εντάξει, μετά άρχισα με το PlayStation 1. Έπαιζα, είχα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Το PlayStation 2 μετά δεν έπαιξα πάρα πολλά. Το PlayStation 2 το πήρα αργά σχετικά. Για ένα καιρό χάθηκα από το gaming, δηλαδή δεν είμαι, ας πούμε, δεν σου πω ψέματα, δεν είμαι εδώ τότε που άρχισα να παίζω τα 600 μέχρι σήμερα συνέχεια με όλα. Κάποιες φάσεις, εντάξει, πήγα, σπούδασα, μετά άρχισα να ασχολούμαι με διάφορα άλλα πράγματα, δεν ήμουν συνέχεια, αλλά σε κάποια φάση πήρα PlayStation 2, κυρίως λόγω Tekken βασικά. Εγώ μετάνιωσα που δεν πήρα PlayStation, δεν μου είχε δοθεί μια πολύ καλή ευκαιρία και το μετάνιωσα, μέχρι σήμερα το μετανιώνω γιατί δεν έκανα την επιλογή να πάω να το πάρω πραγματικά. Τι ευκαιρία, δηλαδή πόσο είχε και τι... Κοίτα, ήταν η φάση, εγώ το PlayStation, ξέρεις, ήταν μετά όταν είχα, μόνο είχε πρωτοβγεί το PlayStation 3. Mm-hmm. Που ξαφνικά φάγανε μια φρίκη εδώ στην Ελλάδα όλοι τότε και το ρίξανε στο κατοστάρικο, 100 ευρώ. Ποιο, το PlayStation 3 ή το 2 μου λες τώρα. Το 2, όταν είχε βγει το 3. Μιλάμε τώρα για 2007. Εντάξει, πάλι μετά την εποχή του, ρε παιδί μου, λίγο, αλλά από τα παιχνίδια του παίζονταν. Ας πούμε, μου είχε δανείσει, για παράδειγμα, θυμάμαι ο κολλητός μου το δικό του PlayStation και έπαιξα το Devil May Cry το 3. Παίζει αυτό το παιχνίδι να με έχει σημαδέψει πραγματικά. Μετά από αυτό άλλαξε όλη μου η οπτική για το gaming. Δηλαδή από τότε θεωρώ ότι ξεκίνησα να το βλέπω λίγο πιο σοβαρά, λίγο πιο... Είναι το παιχνίδι που με σημάδεψε, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Κοίταξε να σου πω κάτι, να σε διακόψω γιατί θα το ξεχάσω. Άμα θέλεις απλά να παίζεις παιχνίδια και να δεις κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν βγει και στο 2 ή και μερικά το 3, τώρα είναι πολύ καλή εποχή να πάρεις PlayStation 3, γιατί πιστεύω όσοι τα πουλάνε θα τα σκοτώνουν. Ω, καλά, ναι. Οπότε μπορείς να πάρεις ένα PlayStation 3 με αρκετά παιχνίδια και να το ευχαριστηθείς, γιατί έχει και τα δικά του 3, έχουν βγει πολλές επανεκδόσεις του 2 σε HD, ξέρεις, με καλύτερα γραφικά και σχετικά, και είναι και αυτό που σου λέω, επειδή τώρα όλοι περισσότεροι ασχολούνται με το 4 και λογικά. Αυτό είναι ακριβώς η ιδανική εποχή για PlayStation 3, ακριβώς, ναι, η Sony το έχει αυτό το καλό. Τι εννοείς η Sony το έχει αυτό, όλες το έχουν. Όλες το έχουν, αλλά κυρίως με τη Sony φαίνεται λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ας πούμε, η Nintendo τις τιμές της, ό,τι και να βγάλει, τις κρατάει πολύ πιο ψηλές. Οι κονσόλες τις κρατάνε πιο ψηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Είμαι στη Sony, το έχω προσέξει από τότε ακόμα. Δηλαδή, όταν βγήκε το 2, το 1 έπεσε τρομερά. Δηλαδή, το μεταβατικό στάδιο, επειδή ξέρεις όλοι τρέχανε να πάρουν το 2, το 1 μπορούσε να το βρει σε πάρα πολύ καλές τιμές και ευκαιρίες. Μετά το ίδιο έγινε με το PlayStation 2 και με το PlayStation 3 αυτό. Μετά, στο PlayStation 3, καλή ώρα τώρα, και με το PlayStation 4, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είναι η ιδανική εποχή για να πας να πάρεις, όπως λες και εσύ, ένα PlayStation 3 και να το ευχαριστηθείς. Και για τα remaster και για. Και τα παιχνίδια παίζονται πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα παιχνιδάρες, όπως καλή ώρα το Last of Us και. Που σου λέω, θέλω να το παίξω όπως και δίποτε το συγκεκριμένο παιχνίδι κάποια στιγμή. Παίζονται ευχάριστα δηλαδή και μια χαρά. Και τα γραφικά τους είναι γραφικάρες. Ναι. Είναι όντως, έχει το PlayStation 3 φοβερά παιχνίδια. Δηλαδή, Last of Us, God of War, ιδίως το 3. Ναι.
Το έπαιξα όταν είχε βγει σε ένα κατάστημα που το είχαν και ξέρεις, σε φάση πρόμο. Και έπαθα ένα. Όπου λέω, κοίτα να δεις, το God of War είναι γαμάτι παιχνιδάρα τελικά. Ναι, έχει πάρα πολλά. Δηλαδή από Ratchet and Clank, God of War, τι να σου πω. Grand Turismo Uncharted επίσης θα ήθελα να παίξω πάρα πολύ. Τα Uncharted. Ειδικά ναι, τώρα που έχουν βγει. Τέλος πάντων, τα exclusive είναι αρκετά καλά αυτά. Τουλάχιστον το PlayStation έχει αφήσει το 3, έχει αφήσει ειδικά εδώ Ελλάδα πολύ τρομερές εμπειρίες. Και το 3 και το 2. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν από τις κονσόλες που ο Έλληνας τις αγάπησε περισσότερο. Και πάντως που λες για να στο τελειώσω εκείνο με το τέτοιο που μου δόθηκε ευκαιρία. Θυμάμαι τότε ήταν η φάση που είχα κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, και είχε γενέθλια. Και σκεφτόμουν τώρα τι δώρα να τις κάνω. Εντάξει, είχα ένα εκατοστάρικο στην άκρη μαζέψει, ξέρεις, εντάξει, φοιτητής όταν ήμουνα, την έβγαζα το μήνα με 250 ευρώ. Δηλαδή ο πατέρας μου μου έλεγε, πλήρωνα με τα νίκη και αυτά, και εγώ έπρεπε να συντηρηθώ, να κάνω τα γούστα μου και να ζήσω κιόλας με 250 ευρώ. Τόσο ήταν το budget, με 300 ευρώ max. Τέλος πάντων, είχα καταφέρει να μαζέψω ένα εκατοστάρικο στην άκρη. Και σκεφτόμουν τότε τι να πάω να πάρω. Να πάω να πάρω, επειδή είχε ψώρα με τις φωτογραφίες, ήθελα να τις πάρω μια φωτογραφική μηχανή. Ένα κατοστάρικο, 110 ευρώ είχε τότε. Και μόλις είχαν βγάλει προσφορά, ξέρεις, στα καταστήματα τότε που γινόταν το μπαμ το μεγάλο, το PlayStation το 2, με δύο παιχνίδια μαζί, συν χειριστήριο, τι ήταν, 105, 110, κάπου εκεί. Και στο λεωφορείο πρέπει να το σκεφτόμουν. PlayStation 2, φωτογραφική. PlayStation 2, φωτογραφική. Τελικά, δυστυχώς, πήγα και πήρα τη φωτογραφική, τέλος πάντων, και είναι αυτό το οποίο μετανιώνω μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, λέω, γιατί δεν πήγα να πάρω το PlayStation 2, πιο ευχαριστημένος, πιο κερδισμένος θα ήμουν. Εντάξει, γιατί ήταν η φάση, ξέρεις, τότε, εντάξει, ήταν άλλη. Κοίταξε, το PlayStation 2 είναι κονσόλα με τις περισσότερες πωλήσεις, έτσι, 150 εκατομμύρια. Αυτό, κοπέλες πάνε και έρχονται. Το PlayStation 9, ρε παιδί μου, δεν κάνω μια τέτοια. Εντάξει, μπορείς να, θέλω να στο λέω αυτό γιατί μπορείς να βρεις πολύ εύκολα να μεταχειρισμένο PC. Καλά, τώρα έχουν πέσει και πολύ, ειδικά για το PlayStation βρίσκεις με κάτω από 50 ευρώ άμα θες να ψάξεις να βρεις, ρε παιδί μου, βρίσκεις. Βρίσκεις πολύ εύκολα. Αρκεί να ξέρεις που να ψάξεις, έτσι πάει. Αυτό. Είχα μια συζητική κουβέντα σήμερα. Στο θέμα είναι αυτό, θέλει να ξέρεις να ψάξεις, να ψάξεις και να βρεις και να κρίνεις και σωστά, εντάξει. Γιατί πρέπει να τα δοκιμάσεις κιόλας, να δεις τώρα να δουλεύουν καλά. Γιατί άλλο να σου στείλουν κάποιος ο οποίος δεν τον εμπιστεύεσαι ως πολιτή, να σου στείλει κανένα τέτοιο και να μην δουλεύει ή οτιδήποτε. Αν και αλήθεια ξέρεις ποια είναι από ό,τι πρόσεξα, ότι γενικά ο κόσμος απογοητεύεται πολύ εύκολα. Αν χτυπήσεις, για παράδειγμα, μιλήσαμε με ένα φίλο μου σήμερα και μου έλεγε: ένας μου σκότωσε σχεδόν τίποτα σε τιμή ξεφτύλα ένα PlayStation, το οποίο είχε πρόβλημα το reader, το CD. Ένας άλλος πιο παλιά μου είχε πουλήσει ένα PlayStation 3, το οποίο είχε πρόβλημα το τροφοδοτικό του μέσα, τι είχε πρόβλημα. Οπότε τώρα ευκαιρία να τα ενώσω σε ένα και να βγει ένα PlayStation που δουλεύει. Εντάξει, ναι, πρέπει να ξέρεις να το κάνεις όμως. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλιώς μάλλον θα τα πάρεις όλα στο χέρι. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Και ακόμα και τα ανταλλακτικά για κάποια θέματα, όπως το PlayStation 1 και το 2, σιγά σιγά σταματάνε. Να τα βρίσκεις. Δεν θα τα βρεις σε πολύ καιρό. Αυτό το πρόσεξα στο PSP. Ας πούμε ο αδερφός μου είχε πάρει το PSP το 2004, που σχετικά δεν είναι τόσο παλιό, ρε παιδί μου. Το πρώτο είναι το 2004. Είναι το πρώτο που βγήκε. Το revision όμως που το κάνανε διαφορετικό τέτοιο. Πρόσεξε. Το 1000 σημαίνει ότι είναι το πρώτο. Το 2000 είναι το δεύτερο revision και το 3000 είναι το τρίτο. Ναι. Το 4 στην άκρη σημαίνει ότι είναι PAL, περιοχή PAL, Ευρώπη. Αν ήταν το 1000 σκέτο, είναι η Ιαπωνία. 1001 είναι Αμερική. 1003 είναι της Ευρώπης και το άλλο της Αυστραλίας. Το 2 δεν θυμάμαι τι είναι, μπορεί να είναι Κίνα ή κάποια άλλη θετική χώρα. Πάει κάπως έτσι, απλά ο πρώτος αριθμός, το 1, δηλώνει τη σειρά. Από πρώτο το 1000 είναι το πιο χοντρό PSP και είναι το. Μετά τα ξαναβγάλανε όμως, νομίζω. Έβγαλε, ο αδερφός μου πήρε τη δεύτερη έκδοση που ήταν μάτι, δεν ήταν το γυαλιστερό το πρώτο. Ήταν το 1004, το ξαναβγάλανε σε φάση μάτι, λίγο πιο ελαφρύ νομίζω το PSP.
Δεν νομίζω, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, χάλασε το τέτοιο. Ο αδερφός μου χάλασε από μέσα το τροφοδοτικό. Γενικά από ό,τι είδα, εντάξει, αυτό έχει και ένα θέμα. Τα λιώνει τα τροφοδοτικά του. Δεν ξέρω και τι χρήση το έκανε, γιατί ο αδερφός μου είχε μια κοινική καταστροφή. Με το που κάνει κάτι, μετά από μια εβδομάδα εξαφανίζεται παντελώς. Δηλαδή και εσύ ήταν να του δώσει, θα το λιώσει. Τέλος πάντων, χάλασε μέσα το τζακ που έπιανε επαφή το τέτοιο, ρε παιδί μου, το τροφοδοτικό. Και ψάξαμε να βρούμε τζακ από το τέτοιο. Να βρούμε τζακ από το eBay. Για το 2004 δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει, σημαίνει, να ανταλλάξεις. Ενώ είναι πολύ απλό, ρε παιδί μου. Ένα πλαστικάκι κουμπουτό είναι μέσα. Ένα καλωδιάκι. Ναι. Και πήραμε από το 2002 ή 2004 ή από το 3004, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και πάμε να το βάλουμε και δεν έμπαινε, δεν έμπαινε καλά, ρε παιδί μου. Και λέω, γάμο, ναι, εντάξει, ξήξερα ότι παίζει να μην έμπαινε. Αλλά βλέπεις ότι ναι, τα ανταλλακτικά, αυτό που λέμε, δύσκολα βρίσκεις πλέον από τις πιο παλιές κονσόλες. Δεν σκέψω ολόκληρο eBay και δεν μπόρεσα να βρω ένα από το 2004. Κατάλαβα. Και έχει μείνει ένα κουφάρι. Εγώ πήρα μετά μεταχειρισμένο το 2004. Εντάξει, το 2000 είναι καλύτερο, πιστεύω. Είναι δυνατό. Είναι πολύ δυνατό μέχρι τώρα. Το μόνο κακό είναι το Wi-Fi. Δηλαδή πρέπει να κάνεις, να κατεβάσεις το Wi-Fi σου για να μπορέσεις να συνδεθείς σε BG. Και άμα, σε B βασικά. Μάλλον όχι ψέματα. Να αλλάξεις την κρυπτοποίηση, γιατί δεν δέχεται κρυπτοποίηση WPA. Ναι, δεν δέχεται. Δέχεται σε web και άμα. Εντάξει, ναι. Ναι. Τι θες να κάνεις, να κατεβάσεις παιχνίδια από το store σε PSP, τι θες να κάνεις? Βασικά πιο πολύ ήθελα να το κάνω update το firmware μέσα, ξέρεις, σε τέτοια φάση. Γιατί είχε παλιό firmware και... Α, το έκανα, ClientMind, το κατέβασα κατέβασα την πιστοποίηση πιο κάτω από το PSP και το φτιάξα και μετά το ξαναανέβασα σιγά client, ούτως άλλως στο internet δεν μπαίνω, η browser δεν το χρησιμοποιούσα. Εντάξει. Η δουλειά μου έγινε και είναι και σκυλή, δηλαδή έχει τραβήξει τα πάντινα και ζει... και το πήρα και μεταχειρισμένο, φαντάζομαι. Ό,τι θες γι' αυτά με ρωτάς. Καλά, ναι. Ιδίως τα Sony. Αλλά γενικά, ό,τι θες με retro consoles και τα σχετικά, όχι να στο παίξω όπως ξέρω και τα... και ξέρεις τέτοια ιστορία, αλλά ρώταμε. Γιατί συνήθως με Nintendo δεν ξέρω πολλά πράγματα. Όσο Super Nintendo ξέρω πολλά. Αλλά Wii U, DS και όλα αυτά τα μαύρα μεσάνυχτα. Α, Nintendo 64 ξέρω αρκετά. Έχω και... Έχω και Nintendo 64. Εγώ είμαι PC boy και αυτό λόγω της ανάγκης. Ενώ αυτό έμαθα πρώτο. Δηλαδή εγώ τα παιχνίδια μου τα απόλαυσα τα περισσότερα σε τέτοιες κονσόλες, στο PC, εντάξει. Αλλά αυτά που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν, ξέρεις, και τα παιδικά μου χρόνια, τα λίγα παιχνίδια που είχα παίξει και από δανεικές κονσόλες φίλων που μου φέρνανε όταν ήμουν φοιτητής σε μια θονίτσα 14 νιτσών και έλειωνα σαν να μην υπάρχει αύριο. Εμείς πέσαμε το Mega Drive και το Mega CD με τον κολλητό μου τον Παναγιώτη σε μια μικρή οθονούλα. Ναι. Ναι, λιώναμε τα καλοκαίρια. Το βγάζαμε έξω στον μπαλκόνι και λιώναμε Final Fight στο Mega CD. Εν τω μεταξύ, σου λέω, αλλά αυτά τα θυμάμαι γιατί το κάθε τι. Το έχω συνδέσει και μια ιστορία, ρε παιδί μου, την προσωπική μου ζωή. Ας πούμε για παράδειγμα, να σου πω ένα παιχνίδι που με σημάδεψε και το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Είναι το Legend of Zelda, το Twilight Princess για το Wii. Το οποίο ήταν τότε, ξέρεις, η φάση με τα Namchak αυτά. Είχε το σπαθί, ασύρματα, δηλαδή μιλάμε, η φάση ήταν αλλού. Ξέρεις, ήταν πολύ καινοτόμα αυτή η τεχνολογία τότε. Και μιλάμε τώρα για εποχή 2007-2008, είχε συμβεί όλο αυτό. Και θυμάμαι τώρα, ήμουν ένα άνθρωπο ο οποίο. Αυτό μου το έφερε ο κολλητός μου, ρε παιδί μου, να το δοκιμάσω. Μου έφερε το Wii για καμιά εβδομάδα. Το τερμάτισε 100%. Παίζει να είναι το μόνο παιχνίδι στη ζωή μου που έχω τερμάτισε 100%. Είχα κατεβάσει μια φωτογραφία τότε, γιατί και ίντερνετ δύσκολα. Με μια φωτογραφία, ένα χάρτη, όλες τις κρυφές περιοχές. Και τα ψάχνα ένα-ένα και τα βρίσκα, ρε παιδί μου. Είχα χτυπήσει γύρω στις 100 ώρες και. Και θυμάμαι, επειδή εκείνη την περίοδο δεν αποχωριζόμουν το κινητό μου ποτέ. Όλη την ώρα ήμουν πάνω από το κινητό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μία ώρα γυρνάω από τη σχολή και είχα ξεχάσει αθόρυβο το κινητό.
Μία η ώρα το μεσημέρι, έτσι. Πάω σπίτι, τρώω λίγο στα γρήγορα και κάθομαι μπροστά από τη τηλεόραση. Το ανοίγω και παίζω. Σε μια φάση ξανακοιτάω το κεφάλι μου πάνω, λέω 1 και 20. Σκάτα δεν πέρασε η ώρα. Ήταν 1 και 20 το βράδυ, είχαν περάσει 12 ώρες. Το πέθανε. Δεν είχα καταλάβει. Σου λέω, όταν ήμουν φοιτητής, έχω φτάσει να παίζω 35 ώρες σε σερί non-stop το ρεκόρ μου. Εσύ και οι Κορεάτες. Ρε, σου λέω, το έχω κάνει. Βασικά με Heroes of New Earth, με Mobile Games. Αλλά έχω φτάσει να παίζω non-stop. Μιλάμε τώρα για χρυσές εποχές, 2007, 2008, 2009, που δεν σε νοιάζει και τίποτα, ό,τι ώρα και να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις. Και βλέπω, ανοίγω το κινητό σε μια φάση από περιέργεια, λέω τι σκάτα, δεν με έψαξε κανένας. Βλέπω γύρω στις 17 κλήσεις, 8-7 μηνύματα, λέω εντάξει, οκ. Είχα εξαφανιστεί, δηλαδή για 12 ώρες δεν το είχα νιώσει καν. Εντάξει, αυτά εγώ έχω πολλά χρόνια να τα κάνω. Καλά, δεν με παίρνει πια. Πού να σε, εδώ ρε εσύ, σκέψου, έχω ένα μήνα. Σκέφτομαι ότι έχω να πιάσω παιχνίδι εδώ και ένα μήνα. Δεν έχω πιάσει τίποτα για ένα μήνα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το λέμε τίποτα, τίποτα. Εδώ ένα Witcher 3 θέλω να τερματίσω και δεν το έχω τερματίσει με την καμία. Δηλαδή έχει μείνει εκεί και έχω να το πιάσω για παράδειγμα το συγκεκριμένο από τον περασμένο Οκτώβριο. Ένα χρόνο δεν το έχω κάνει. Έφτιαξε περπισάρα να το παίζω στα Ultra και δεν το έχω παίξει καν. Το PC σου τι είναι, μια σκέλα μια PC. Το PC με εμένα, να σου πω την αλήθεια, το, επειδή τώρα πρόσφατα πριν από κανένα τετράμινο άλλαξα τα συστήματα, FX8350 πήρα, Cybertooth την R2. Μετρική, της Corsair νομίζω 16GB σε 1866 η RAM μου, η κάρτα γραφικών μου είναι η R9 270X2. Είναι αρκετά δυνατό σύστημα, δηλαδή το μόνο που παίζει να είναι αδύναμο στο σύστημα παίζει να είναι η κάρτα γραφικών πλέον. Εντάξει, καλό είναι, εξαρτάται σε τι αναλύσεις παίζεις βασικά. Ναι, τι είναι το monitor. Χάι παίζω. Το monitor μου εντάξει 60 FPS, 60 Hz παίζει, παραπάνω δεν παίζει. Full HD, να φανταστώ. Full HD, ναι, πλέον HD. Εντάξει. Μην βλέπεις εσύ που είσαι τώρα 4K και εμείς πρέπει να το φτάσουμε αυτό. Πάντως, εντάξει, φίλε, μετράει. Και τα Hz μετράνε τελικά πάρα πολύ. Όλα μετράνε, εντάξει. Εγώ δεν είμαι 4K. Εγώ πήρα ένα. Ναι, πήρε ένα Macintosh, ένα iMac για δουλειά μόνο. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ναι, εντάξει. Δεν σκοπεύω να παίξω εδώ καθόλου. Το θέμα είναι κάτσε να δεις την ERS εκεί και να αλλιώσεις πραγματικά. Αυτά ναι, ναι. Όντως, αυτά λέει. Εγώ τώρα, άσχετο όλα, το μάρκαρα τελικά θα αγοραστεί με το που πληρωθώ από τη δουλειά, ρε παιδί μου, έφυγε το monitor τέτοιο. Σου είπα, μου κάτσε κουτί, ειδικά έβλεπα και τα HDMI από πίσω, εντάξει. Αυτό που σου είπα, το monitor GBenQ, ναι, είναι καλό. Ναι, το ζαχαρόνο έκλεισε δηλαδή, τώρα με το που πέσει χρήμα στα χέρια, έφυγε η σφαίρα. Ναι, εντάξει, είναι καλό, αξίζει. Πάντα δες και τα reviews στο YouTube και αυτά. Το είχα ψάξει πολύ πριν στο προτείνω αυτό το monitor. Θα το δω. Εν τω μεταξύ σου λέω ψήνομαι γιατί μ' άρεσε, γιατί έχει και από κάτω. Εν τω μεταξύ τώρα ξεφεύγω από το θέμα. Ξέρεις, έχω αυτό το μεγάλο κακό ότι κάνω πολλά άλματα. Αλλά fine, mine. Μ' άρεσε γιατί έχει τα δύο HDMI από κάτω. Γιατί πέρα από τα χρώματα, πέρα από τις αναλύσεις και όλα τα σχετικά, το θέλω για συγκεκριμένο πράγμα. Το θέλω για κύριο monitor. Να έχω δεύτερο monitor το δικό μου από δίπλα, γιατί φυσικά είναι πιο off τεχνολογία του αυτό που έχω τώρα, και θέλω από κάτω να συνδέσω Raspberry Pi ώστε να μπορώ να κάνω switch από το κεντρικό crack να γυρίζω στο Raspberry και μετά πάλι πίσω χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα, απλά κάνεις το switchάκι μέσα από την οθόνη και τέλειωσε η ιστορία σου. Σύν' ότι κάποια στιγμή να πάρω μια αξιοπρεπή κονσόλα που είναι στα σχέδια και η κονσόλα να μπορώ να τη συνδέω επάνω χωρίς κόπο και πάθος. Λέει. λέει, είναι καλό. Ξέρεις κάτι, πάντα κάνω αυτό το πράγμα. Αγοράζω πράγματα τα οποία αν τα δώσει, αν τα δεις κάποιος σε βάθος, σε τώρα στο παρόν, δεν έχει καμία. Λες γιατί το πήρες, για ποιο λόγο το πήρες. Το θέμα είναι ότι τα αγοράζω
υποσυνείδητα και ενσυνείδητα στο μυαλό μου έχω ένα πιο μακροχρόνιο πλάνο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθουν, πολλά τα κομμάτια θα μπουν σωστά και θα δουλέψει. Δηλαδή, σκέψου, ειδικά όταν αφορά τα ηλεκτρονικά, έχω φτάσει να κάνω πλάνα 3 χρόνια πριν για το πώς θα δουλέψει κάτι, ρε παιδί μου. Και να περάσουν 2-3 χρόνια και μετά να μπουν όλα τα κομμάτια σωστά όπως πρέπει να μπουν και να δουλεύουν. Εννοείς με τη συλλογή ή όταν στείνεις για παράδειγμα όταν ένα PC? Όταν στείνω ένα σύστημα για παράδειγμα. Καλά, οι συλλογές είναι άλλο θέμα. Οι συλλογές είναι και πώς θα σου κάτσει, κυρίως πώς θα σου κάτσει κιόλας, έτσι. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να συλλέγει, κοίταξε. Είμαστε και δύο συλλέκτες, εντάξει, αυτό. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται με τις συλλογές. Ο καθένας συλλέγει του αρέσει, έτσι, και μπορεί να το προσεγγίσει το συγκεκριμένο θέμα όπως του αρέσει το συγκεκριμένο, δεν υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Κάποιοι συλλέγουν, όπως εγώ, ας πούμε, γιατί θέλουν να έχουν κάποια παιχνίδια που παίζανε μικροί ή ξέρεις, αναμνήσεις, τα έχουν συνδέσει κάπως συγκεκριμένα ή θέλουν να το έχω αυτό, ρε παιδί μου, το παιχνίδι και ας μην το παίξω, θέλω να το έχω, ας πούμε. Κάποιοι συλλέγουν ότι τους αρέσει, το βλέπω σαν χόμπι, θέλουν να έχουν ολοκληρωμένες συλλογές, δηλαδή να έχουν όλα τα παιχνίδια του PS1. Καλά, λίγο αδύνατον αυτό, αλλά λέμε. Ο Metal Jesus τέτοιο έχει κάποιες συλλογές κλείσει τελώς. Δεν θυμάμαι ποιες έχει. Το PSP πρέπει να την έχει κλείσει, νομίζω. Τον έχεις δει, Metal Jesus Rocks από το... Το ξέρω. Εσύ λες, το PSP θα έχει κλείσει ενός συγκεκριμένου region. Δηλαδή μπορεί να έχει όλα τα αμερικάνικα του PSP ή όλα τα ευρωπαϊκά. Για παράδειγμα κάτι τέτοιο. Να έχει όλα του PSP δεν παίζει, γιατί στην Ιαπωνία βγαίνουν ακόμα παιχνίδια το PSP, έτσι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το God Eater 2 που βγήκε τώρα... Ο αδερφός μου με φάγει με αυτό, πλάκα. Νομίζω έχει βγει και σε PSP. Ναι, αυτό έχει βγει όντως σε PSP. Γενικά, βγαίνουν ακόμα στην Ιαπωνία κάποια παιχνίδια το PSP. Όχι πολλά, αλλά βγαίνουν. Σίγουρα. Εδώ βγαίνουν ακόμα για το Dreamcast, τι να λέμε. Παιχνίδια καινούργια. Dreamcast, πόρα, την κονσόλα και αυτή. Πολύ ποιοτική. Λίγα παιχνίδια, αλλά καλά. Βασικά ήταν όλα προσεγμένα. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της. Αυτή είναι η αγαπημένη του Στέφανο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν ο βασικός ανταγωνιστής του PS2. Τότε. Και τελευταία ουσιαστικά κονσόλα της Sega. Ναι, ας πούμε για τον Dreamcast για παράδειγμα, είναι εύκολο να έχει ολοκληρωμένη συλλογή. Δεν είναι δύσκολο. Δεν έχει βγάλει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, κάποια θα είναι πολύ ακριβά, αλλά γίνεται. Τώρα είναι εσύ τι θέλεις να κάνεις. Εμένα, παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει να έχω ολοκληρωμένη συλλογή σε τίποτα. Θέλω να έχω κάποια παιχνίδια. Προσωπικά. Ναι. Κοίταξε, και αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν είναι ότι για να έχεις μια συλλογή και να έχεις ωραία, ας πούμε, βαλμένη, πρέπει να έχεις και χώρο, έτσι. Καλά, δηλαδή, εσύ έχει γεμίσει το σπίτι εκεί που δεν αυτό σου λέω, δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, να την έχεις ωραία βαλμένη, να έχεις 6 ράφια, γιατί αν την έχεις... Τρινούλες για τη σκόνη. Γιατί τώρα, αν την έχεις όπως την έχω εγώ με σεκούτες από εδώ και από εκεί, πιο πολύ μπελάσου γίνεται. Ξέρεις, τώρα μιλάμε και γυρνάω και βλέπω τα δικά μου και απελπίζομαι. Ξέρεις, εκεί που δεν είχα τίποτα, γιατί ξεκίνησα σε φάση πριν από 3 χρόνια, πριν από 3-3,5 χρόνια, από gaming, δεν είχα τίποτα απολύτως. Δηλαδή, σκέψου, όλη μου τη ζωή, από το 2009, μάλλον από το 2009 μέχρι και το 2013, έπαιζα ένα game μόνο, γιατί το PC μου δεν έπαιζε τίποτα άλλο, εκείνο που είχα τότε. Έπαιζα μόνο Heroes of New Earth, που ήταν σε φάση όπως η Dota. Σκέψου. Και ας όψετε το Steam που με έβαλε στο τρυπάκι ξανά μετά από τόσα χρόνια να ασχοληθώ. Γιατί είδα τις προσφορές, έπεσα με τα μούτρα, ξέρεις, το πρώτο Assassin's Creed το 2 με 2 ευρώ, πού θα το βρίσκα ποτέ. Χρακ και ξαφνικά έπεσα στο τρυπάκι, αυτό ήταν, κύλησα. Και αυτή τη στιγμή μετράω γύρω στα 270-280 σε digital μορφή έχω μόνο στο Steam και τώρα άμα δεις γύρω-γύρω συλλογές και αυτά παίζει να έχω καμιά 300 ακόμα σε CD, κασέτες κλπ. Εγώ έχω και το κακό βέβαια η αλήθεια να λέγεται ότι είμαι σε φάση πολύ game hunter. Δηλαδή με το που πεταχτεί μια ευκαιρία τρελαίνω, θέλω να την πάρω. Βέβαια μου κάτσω και το σκεφτώ, παίζει να μην τα παίξω και ποτέ. Δηλαδή προχθές
πήρα με 30 ευρώ πόσα παιχνίδια στάδειξα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα θα παίξω, δηλαδή, σκέψου, μου δώσανε κάποια στιγμή, μου κάνει δώρο ένα παιδί το 3DS. Ωραία, μου λέει πάρε το ρε παιδί μου, σε βλέπω, σε γουστάρω και αυτά, πάρε το 3DS. Εν τω μεταξύ ήταν γαμάτο το 3DS, αλλά δεν είχε παιχνίδια, δεν είχα τίποτα να παίξω. Και σκεφτόμουν, γαμώ την τρέλα μου, δεν έχω κανένα παιχνίδια το 3DS. Αυτή τη στιγμή έχω, γιατί έχω και για το 3DS και για το DS, γιατί το καλό του είναι παίρνει και το DS επάνω παιχνίδια. Έχω καμιά 45 παιχνίδια του DS και το 3DS. Και λέω, αυτά έχω παίξει ένα-δύο, δηλαδή την τρέλα μου μέσα. Εντάξει. Αλλά και πάλι είναι μαγεία, ρε παιδί μου, ξέρεις. Με το που έρχονται στην κατοχή σου όλα αυτά. Ας πούμε, σου έδειξα προχθές το Max Payne, το που το έχω κάνει και unboxing στο κανάλι. Το Ισραηλινό που έχω. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ή παιχνιδάρες. Το Fallout το 1. Το έχω ακόμα, ρε παιδί μου, το έχω κρατήσει από τότε. Μιλάμε για. Το 1. 1997, ναι. Ωραία, το 3 είχα παίξει. Το 3 τότε, καλά, αυτά τα χαλιώς 2009, όταν είχαν βγει UFO Aftermath, δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρεις αυτό. Ήταν, όχι. Πώς είναι το EXCOM τώρα, τα παιχνίδια που βγάζει EXCOM, mm-hmm. Το XCOM, το XCOM 2, ρε παιδί. Το XCOM, λες, ναι. Σκέψου αυτό, το UFO Aftermath και το UFO... ήταν το UFO Aftermath και άλλο ένα. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το δεύτερο. Είναι οι προπαπούδες τους. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σκέψουμε πιο παλιά γραφικά και με βάσεις με τέτοιο. Με πίστες, ρε παιδί μου, που έβλεπες τα όρια της πίστας, για παράδειγμα, έτσι. Αλλά ήταν καΐλα. Όταν λέμε καΐλα, καΐλα. Εντάξει. Prince of Persia. Τα έχω ακόμα αυτά μαζεμένα από τότε. Ήταν τα πρώτα που μου είχαν μπει στην τέτοια. Wow. Πρέπει να κάτσω να τα παίξω κιόλας κάποια από αυτά, τώρα που τα βλέπω. Ποτέ. Και εγώ έχω τεράστιο backlog, δηλαδή... Δεν μπορώ, εντάξει. Έχω να παίζω παιχνίδια 3 ζωές. Αρέσει, εγώ το σκεφτόμουν, ας πούμε, για παράδειγμα, και έλεγα ότι η συλλογή που έχω... Ας πούμε, να ξεκινήσω από το Steam. Είχα βάλει στόχο να αρχίσω να παίζω κάποια από αυτά. Ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξα παιχνιδάρες. Είχα παιχνιδάρες, οποίες δεν τις είχα καν καταλάβει ότι τις έχω, ρε παιδί μου, και τρελάθηκα όταν έπαιξε κάποια από αυτά. Αλλά έφτασα σε φάση ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να κρατήσεις ένα πρόγραμμα. Σκέψου, είχα γράψει λίστα με ποια πρέπει να παίξω και έβαζα τικ, τικ, τικ. Το έπαιξα, αλλά κάπου έγκωσα. Δεν πήγε παραπέρα. Εντάλλευα. Καλά, αυτές είναι κουβέντες που δεν τελειώνουν ποτέ. Καλά, ναι, τέτοια. Πλάκα, φτάσαμε για μια ώρα και 20 λεπτά, έτσι. Και δεν σου τελείωσα. Για τέλειωνε, ξέρεις. Ναι, που σου είπα, PS1, μετά PS2 το άφησα. Το πιέσα αργά, δηλαδή, στη ζωή του. Μετά PlayStation 3 το πήρα, αλλά όχι κατευθείαν. Καλά. Μετά άρχισα να δουλεύω στη Sony. Μετά έγινε. Εδώ στο PlayStation. Τι εννοεί. Από πότε έχεις εσύ που έχεις ανεβεί στο Lockheed, ρε παιδί μου, και έχεις αρχίσει να δουλεύεις στη Sony. Ποια ήταν η ημερομηνία, για παράδειγμα. 5 Νοεμβρίου 2011 ξεκίνησα. Α, εντάξει, ναι, αρκετά μετά το PlayStation 3. Ναι. Και εντάξει, όταν βγει πλέον μετά, όταν βγει και το PS4 και τα σχετικά, ξέρει, Day One, όλα. Ναι. Και τώρα περιμένουμε το PSVR, που βγαίνει ουσιαστικά σε κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Έχετε κι εσείς πράγματα, έτσι. Τώρα πέρα είναι, ναι, σε μια αναταραχή όλη η κατάσταση. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Βγαίνει και το PS4 Pro, σε αρχές Νοεμβρίου. Υπάρχει πάρα πολύ πράγμα. Έχει βγει και το Slim. Να σου πω, βασικά τώρα το θέμα δεν είναι και στα χωράφια μου και δεν τα ξέρω και καλά αυτά. Εγώ κατά πάσα πιθανότητα το λέγαμε κιόλας, μάλλον αν θα πάρω και αν επενδύσω κάποια στιγμή σε PlayStation 4, γιατί θα γίνει και αυτό το θέμα. Γιατί είναι κάποια παιχνίδια τα οποία τα έχω μαρκάρει. Θα πάω για το Pro, εντάξει, κλασικά. Το Slim δεν. Αλλά για το Pro θα το σκεφτόμουν. Okay. Είδαμε. Μέχρι τότε... Θα τα βάζω πάνω στην οθόνη, ρε γάμοντα. Ξέρεις, είναι αυτό, θα είναι η οθόνη, τσάκ, τα κουμπώνει από κάτω, κυριλέ.
Είναι καλό, το πρώτο περιμένω κι εγώ. Θέλω να τεστάρω σε πολλά πράγματα. Να δω τι γίνεται ακριβώς. Δεν έχουμε ακόμα εμείς προς το γραφείο. Μπορεί να το πάρουμε λίγο πιο πριν το launch επίσημο. Πιο πολύ, πιο πριν, την ίδια μέρα. Για να θα χτυπηθούν όλα αυτά. Δεν ξέρω. Πάντως ναι. Όταν πιάσω το χέρι μου θα... Καλά, εδώ θα γίνεται χαμός από reviews, από τέτοια, ξέρεις, τώρα όπως είναι η κατάσταση παγκόσμια, ρε παιδί μου, γίνεται χαμός, οπότε μέσα σε λίγο καιρό θα είναι όλα ανοιχτά. Μόλις μπήκε σε ρόλο. Πάντως η αλήθεια είναι, ρε εσύ, ότι με την κουβέντα και αυτά μελαγχόλησα, δηλαδή σκέφτομαι και από τη μία νοσταλγώ εκείνα τα ωραία χρόνια, ρε εσύ. Ναι, και εγώ, για διάφορους λόγους. Όχι πως δεν μ' αρέσουν τα χρόνια τώρα, έχουν και αυτά τη δικιά τους μαγεία. Αλλά πιστεύω αυτές οι νοσταλγίες είναι κυρίως γιατί έχει συνδέσει κάποια παιχνίδια με κάποιες εμπειρίες που πέρασες. Ουσιαστικά νοσταλγίες τις εμπειρίες πιο πολύ. Γι' αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, μπορείς για παράδειγμα να έχεις παίξει πριν από ένα χρόνο ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, το Last of Us, οτιδήποτε, και να το έχεις παίξει με παρέα, έτσι και αυτό, και μπορεί να νοσταλγείς ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ναι. Που να μην είναι τόσο μακριά. Πώς λέω, το καλό είναι ότι στα παλιά, στα πρώτα μας τα παιχνίδια, στα παιδικά μας χρόνια, ήταν κυρίως αυτή η εμπειρία. Δηλαδή δεν ήσουν μόνο σου να το έπαιζες. Είχες και άλλον δίπλα, ρε παιδί μου. Είχες την παρέα σου, είχες τον κολλητό σου. Ξέρεις, πήγαινε στο σπίτι του, έρχονταν αυτό στο σπίτι σου. Ήταν η επαφή που έδινε αξία σε όλο αυτό, πιστεύω, όπως λες και εσύ. Δηλαδή ήταν όλο το σκηνικό τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα. Τώρα πλέον να σου πω για τα σύγχρονα παιχνίδια. Προσωπικά θα θυμάμαι τις ιστορίες από κάποια από αυτά και το πώς την πλοκή και το πώς έγινε. Αλλά παραπέρα προσωπικές εμπειρίες δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω. Δηλαδή σκέφτομαι το Assassin's Creed. Ναι, γαμάτο ήταν το ένα άλλο, μου έχει μείνει σαν παιχνίδι, αλλά δεν έχω καμία προσωπική τέτοια. Εκτός του ότι καθόμουν μόνος μου στο σπίτι μου και το έλειωνα. Ναι. Εντάξει. Εγώ τι έλεγες? Ναι, για πες. Εντάξει, το Assassin's Creed εγώ δεν τα έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει το 1 και το 2. Ναι. Και το 4, το Black Flag. Τα άλλα δεν τα έχω ασχοληθεί και πολύ. 4 το έχω, αλλά δεν το έχω παίξει ακόμα. Για κάτι πεις να με ρωτήσεις, αν διάλεγα. Ναι, αν ήταν τώρα, ας πούμε, για να κάνουμε και το conclusion σιγά σιγά. Γενικά, στο θέμα εξέλιξης κονσολών, έχεις καμιά άλλη κονσόλα σε φάση? Νομίζω πλέον. Εντάξει, το πήραμε σε ρίρο, παιδί μου, φτάσαμε και στις καινούριες κονσόλες, ξέρεις, τα κλασικά. Τι εννοείς αν έχω άλλες κονσόλες? Έχω πάρα πολλές κονσόλες. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, αν έχεις άλλες κονσόλες, θα προσθέσεις στη λίστα, ρε παιδί μου. Α, ναι, άπειρες. Τι να σου λέω, τι να σου πω, έχω... Λοιπόν, έχω όλες τις PlayStation, PS1, PS2, PS3, PS4 και σε πολλά από αυτά παραπάνω από μία. Έχω Neo Geo, τη home κονσόλα, Neo Geo MVS, ναι, η οποία είναι πλακέτα των ηλεκτρονικών. Sega Mega Drive, Mega CD, Sega CDX, Sega Dreamcast, Sega Saturn. Σε Sega Saturn έχω διάφορες εκδόσεις κιόλας. Master System και NES δεν έχω. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτά δεν τα... Master System έχω εγώ. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ασχοληθήκα με αυτά μεγαλώνοντας, οπότε ναι, δεν ξέρεις, ούτε κοίταξα να τα αγοράσω, ούτε... Α, ψέματα, μπορεί να έχω ένα γιαπωνέζικο NES, το Famicom. Α, ναι, αυτό το έχω ακουστά. Ναι, και έχω μερικά παιχνιδάκια γι' αυτό, έχω. Φαντάζομαι να ξεχάσει. Τι άλλο, έχω και Xbox, το πρώτο, και Xbox 360. Xbox One δεν έχω. Το είσαι χάρη το Xbox 360. Ξέρεις τώρα, μια βασική τέτοια είναι καλός κακός, τουλάχιστον στον χώρο του ελληνικού gaming, όσοι ξέρουν, ξέρεις, σε έχουν συνδυασμένο στο μυαλό τους όλοι με το PlayStation και γενικά οι κονσόλες που σε όποιον έχεις μιλήσει και αυτά γυροφέρουν όλα γύρω από τη Sony, ρε παιδί μου, ή έρχονται συνεντεύξεις. Ξέρεις,
θα έχεις απολαύσει τόσο πολύ το Xbox 360 σε σχέση με τα, ας πούμε, το PlayStation 2 ή όχι. Το PlayStation 3 μάλλον, συγγνώμη. Το έχεις απολαύσει αρκετά τα παιχνίδια του. Όχι, πιο πολύ έχω ασχοληθεί με το PlayStation 3, ας πούμε, αλήθεια. Πολύ περισσότερο από το 360. Τι, κάτσε να σου πω άλλες. Έχω το Sharp 68000, το οποίο είναι ένας home microυπολογιστής που είχε βγει στην Ιαπωνία. Ναι. Το οποίο πρέπει να το στείλω όντως για συντήρηση τώρα, να αλλάξω κάτι πυκνότητα στο τροφοδοτικό διάφορα. PlayStation Vita έχω, PSP, Game Gear. Τι άλλα έχω? Ερώτηση κρίσης. Α, έχω ένα PGM, το οποίο είναι πλακέτα ηλεκτρονικών μια κινέζικη εταιρεία. Κάποιες arcade jamma πλακέτες. Παιχνίδια για όλα αυτά. Εντάξει, μπορώ να ξεχνάω και κάποια τώρα. Αλλά έχω. Α, Super Nintendo, ναι. Nintendo 64. PC Engine, η οποία είναι μόνο μια κονσόλα που είχε μόνο η Ιαπωνία. Νομίζω αυτά. Έχω και, και το arcade που έχω αγοράσει τότε, το έχω αφήσει πίσω στην Ελλάδα. Από κονσόλες φορητές. Από κονσόλες φορητές σου έχω μόνο ένα PSV, PSP, Sega Game Gear. Δεν έχω Nintendo. Είχα το παλιό το Game Boy, το άσπρο, το πράσινο μαύρο, το πρώτο που βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έδωσε το χάρη, σε ό,τι που θυμάμαι. Α, έχω από παλιά μικρός, πέρα το βρούμε που το έχω αυτό, το έχω αφήσει, μπορεί να το έχω αφήσει και στην Ελλάδα. Έχω τις Nintendo και τα Gamer Watch, τα θυμάσαι? Τα έχω δει, τώρα τα έχω δει. Μικρός αμυδρά, αμυδρά γιατί δεν είχε πολλά εδώ, τα δώσε, ξέρεις, σε προοδικά και σε αυτά. Είχα και το Game, είχα το Donkey Kong, το οποίο είναι πορτοκαλί απ' έξω του Gamer Watch. Το έχω δει, το έχω δει. Και το Bomb Sweeper, και το Bomb Sweeper, το οποίο όταν τερμάτισα έκανα πάρτι μικρός, έκανα σαν τρελός. Μου είχε πάρει μήνες, μπορεί και χρόνο, δεν ξέρω. Αυτά, εντάξει, σίγουρα ξεχνάω κάτι. GameCube είχες? Α, αγόρασα ένα... Βασικά ήταν μια developer στην εταιρεία, στη Sony. Ναι. Σε υψηλή θέση. Δεν τι developer, συγγνώμη, director ήταν. Αλλά ξεκίνησα από developer και θα βγαίνει στη σύνταξη και πουλούσε πολλά πράγματα και ένα GameCube, πουλούσε και ένα GameCube και τότε είναι πολύ φθηνά, βασικά τα δίνει όλα στη ξεφτύλα, ας το πω και έτσι. Και το αγόρασα, αλλά δεν έχω πολύ ασχοληθεί ακόμα. Εν τω μεταξύ, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει τόσο ώρα που μιλάμε, εσύ ξεκίνησε να μαζεύεις από τότε που ήσουν ακόμα στην Ελλάδα, μικρός, έτσι. Ναι. Να συγκεντρώνεις υλικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγοντας τώρα για να πας στην Αγγλία, κουβάλισες πράγματα από το σπίτι στην Ελλάδα στην Αγγλία? Ναι, έχω πάρα πολλά εδώ. Και προφανώς εκεί που είσαι και στην πηγή, γιατί ας μικροειδόμαστε, έβλεπα και τα βίντεο που έχεις κάνει στο κανάλι και καλό θα ήταν όσοι θέλουν να πάνε να το τσεκάρουν και όλα, θα είναι στην περιγραφή όλα κάτω από το βίντεο και το κανάλι και ό,τι άλλο έχει σχετικό. Προχθές που μου είχες δείξει το βίντεο, παιδί μου, που είσαι στην πηγή στην ουσία, δηλαδή μπορείς να βρεις άπειρες κονσόλες και αυτά και σίγουρα έχεις συγκεντρώσει ανά τα χρόνια που είσαι στην Αγγλία πάρα πολλά, έτσι. Έχω, ναι. Αυτά πώς τα διαχειρίζεσαι, ρε εσύ? Ενώ πώς δουλεύεις? Εντάξει, μην νομίζω ότι... Καταρχάς όλοι νομίζω ότι επειδή είμαστε στην εταιρεία μας τα δίνουν όλα τσάμπα. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Ενώ εγώ αναφέρομαι σε αυτά που αγοράζεις εσύ σαν συλλέκτης. Δηλαδή, οι μισές από τις κονσόλες. Τι μισές? Το 80% από τις κονσόλες που μου πεις δεν είναι Sony. Αν εξαιρέσεις 4-5 κονσόλες Sony, όλα τα υπόλοιπα είναι. Κοίτα. Δεν παίρνουμε free παιχνίδια ή free κονσόλες PS4 και τα αυτά. Αλλά κατά καιρούς γίνονται κάποια ξεκαθαρίσματα στην εταιρεία. Όπως, ας πούμε, μπορεί να μεταφέρουν κάποιον όροφο ή να κάνουν κάποιο charity. Ξέρεις, ελάτε πάρτε ό,τι θέλετε από αυτά τα παλιά και δώστε μας ό,τι θέλετε για να μαζέψουμε για άστεγους, παιδιά και τα σχετικά, για διάφορες δωρεές. Και έχω πάρει, ας πούμε, αρκετά PSP παιχνίδια.
Είχα πάρει και μια PSP κονσόλα, φτηνά. PS2 παιχνίδια αρκετά, αλλά αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, και PS4, ας πούμε, μπορεί να μας στείλουν κατά καιρούς από εδώ και από εκεί, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παίρνουμε όλα τσάπ. Και, και πάλι, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, που σε ρωτάω βασικά στην ουσία, είναι, ας πούμε, πώς το διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι έχεις μαζέψει πάρα πολύ πράγμα από κονσόλες, πάρα πολύ πράγμα από παιχνίδια. Ας πούμε, για παράδειγμα, πεις ποτέ να μετακομίσεις εκεί πέρα, πρέπει να, ή δεν ξέρω, πρέπει να τα μαζέψεις όλα αυτά, δηλαδή, το χώρο. Η πικρή αλήθεια είναι ότι δεν τα διαχειρίζομαι, δηλαδή έχουν αρχίσει να γίνονται λίγο περιβολικά πολλά. Ναι. Και πολλά από αυτά θα τα διώξω σύντομα, δηλαδή θα τα διώξω, δηλαδή άλλα θα τα πουλήσω, άλλα θα τα δώσω σε φίλους, θα διάφορα, αλλά απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν και κυρίως, ας πούμε, αυτά που πιάνουν χώρο, ας πούμε, για παράδειγμα έχω πολλές πλακέτες ηλεκτρονικών, αυτές πιάνουν πάρα πολύ χώρο, η κάθε μία είναι τεράστια. Γιατί δεν στέλνεις Ελλάδα, δεν έχεις χώρο δικό σου εδώ στην Ελλάδα να τα αποθηκεύσεις? Εντάξει, κοίταξε, πολλά από αυτά, όπως σου είπα και πριν, είναι παλιά. Και τώρα αν τα βάλεις σε μια αποθήκη με υγρασία και τέτοια και αυτά, και πας να τα ανοίξεις μετά από 5-10 χρόνια, δεν ξέρεις τι θα βρεις. Αυτό σου λέω. Καλύτερα να τα δώσεις σε κάποιον ή να τα πουλήσεις, να τα ευχαριστηθεί κάποιος άλλος, παρά να τα έχω και να σαπίζουν για να λέω ότι έχω κάτι. Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα του συλλέκτη. Δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία, ξέρεις, δύσκολα αποχωρίζεσαι, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είσαι σωστό συλλέκτης. Καλά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος συλλέκτης. Το θέμα είναι πώς είναι ο καθένας μας. Εγώ πιστεύω προσωπικά, τώρα, παιδί μου, αυτά που αγοράζεις είναι για να τα χαίρεσαι. Όπως για παράδειγμα, προσωπικά ανοίγω σχεδόν τα πάντα, εκτός και αν είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω κάτι κλειστό. Δηλαδή, θέλω να το πιάσω. Δεν πάω να το ανοίξω και να χάσει όλη την αξία. Δεν με ενδιαφέρει. Το παίρνω για μένα, έτσι. Άρα θέλω να το χαρώ. Δεν έχει νόημα να βλέπω ένα παιχνίδι σε μια ζελατίνα. Εκτός και αν θες κάποια στιγμή να το μεταπολίσεις, έχεις στο μυαλό σου αυτό, οπότε πάει πάσο αυτό, εντάξει. Αλλά κάποια τα οποία τα θες για σένα αποκλειστικά και μόνο για σένα, δεν έχει νόημα να μην μπορείς να το αγγίξεις ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και το θέμα είναι ότι αυτό, αν θέλεις το παιχνίδι σου. Ας πούμε, εμένα προσωπικά πολλές φορές βλέπω παιχνίδια, βλέπω πράγματα τα οποία απλά δεν τα χρησιμοποιώ και μου πιάνει την καρδιά, γιατί ξέρεις ότι πάει χαράμι το παιχνίδι, έτσι, ρε παιδί μου. Οπότε λες, ας το δώσω σε κάποιον αυτό, να το χαρεί και να είναι και λειτουργικό το παιχνίδι, γιατί όσο δουλεύετε, τόσο πιο πολύ, ρε παιδί μου, είναι ζωντανό. Ναι, κοίταξε, αν αγοράζεις όμως. Επειδή ανέφερες κάτι και θα σου πω τη γνώμη πάνω σε αυτό την προσωπική. Εάν αγοράζεις κάτι με σκοπό να το κρατήσεις κλειστό, ώστε μετά από έναν χι καιρό, 6 μήνες, ένα χρόνο, 2, 5 χρόνια, δεν έχει σημασία πόσο, να το μεταπουλήσεις ώστε να βγάλεις λεφτά, εκεί δεν κάνει, εκεί δεν είσαι συλλέκτης πια, εκεί είσαι καθαρά business. Αλλά ναι, κάνεις. Απλά ταιριάζει καμιά φορά. Εν τω μεταξύ, εμένα μου έχει τύχει τέτοιο περιστατικό. Άλλο τώρα, sorry που σε διακόπτω. Άλλο εάν έχεις κάτι, έχει τύχει να το κρατήσεις κλειστό για τους άτυπους λόγους, έχει πάρει αξία και αφάσισε να το μεταπουλήσεις επειδή χρειάζεται τα λεφτά, επειδή δεν το θες, αποφάσισε να το θες, έχει δύο λόγους. Άλλο αυτό. Αλλά υπάρχουν μερικοί που το κάνουν αυτό σύστημα. Δηλαδή, πάνε, τα αγοράζουν όλα, τα κρατάνε κλειστά και μετά τα μεταπουλούν. Εντάξει, τώρα αυτό, ας πούμε, κάνει δύσκολη τη ζωή και για τους υπόλοιπους που θέλουν να τα παίξουν. Δηλαδή, βάζουν τις τιμές σε ένα προϊόν το οποίο το σκοπός του είναι να κάτσεις να το ανοίξεις και να το ευχαριστήσεις. Ναι. Αυτό. Είχα φίλο ο οποίος τι έκανε. Πήγαινε, αυτός είχε πρόβλημα με τα DS του, τα παιχνίδια θυμάμαι. Μιλάμε τώρα για εποχή 2007-2006. Και πήγαινε και για το Wii και αυτά. Πήγαινε και τα έπαιρνε διπλά. Έπαιρνε δύο παιχνίδια από κάθε δουλειά. Δηλαδή, Pokémon, θα πάω να πάρω δύο κασέτες. Τη μία θα την παίξω, την άλλη κλειστή. Το ξέρω, πολύ το κάνω αυτό. Τα ξέρω αυτά, ναι. Δεν είναι, το κάνει μόνο αυτός. Και γενικά είναι δύσκολη εποχή να αρχίσει να ασχολείται κάποιος με τα retro games. Είναι και δύσκολη και εύκολη. Να σου πω γιατί δύσκολη και εύκολη. Θα ξέρω πώς το νοήσεις. Πες, εσύ να σου πω. Δύσκολη με την έννοια ότι κάποια retro games έχουν αποκτήσει τρομερή αξία, ας πούμε, για να τα αγοράσεις. Ξέρω του Neo Geo συγκεκριμένα τα παιχνίδια ότι έχουν ξεφύγει σε τιμές. Έχουν πάει, δηλαδή, εγώ τα έχω από πολύ παλιά ορισμένα. Δεν θα τα αγόραζα αυτή τη στιγμή για κανένα λόγο αν είχαν τόσα. Ας πούμε, πολλές φορές σκέφτομαι να τα πουλήσω. Αλλά απ' την άλλη είναι μια συλλογή συγκεκριμένη του Neo Geo που έχω, που
δεν μπορώ και να την ξαναγοράσω γιατί θα ήταν πανάκριβη και θα το, είμαι σίγουρος ότι θα το μετάνιωνα. Αλλά κάποια άλλα παιχνίδια, π.χ. του Sega Saturn, τα ντάσπαχνα. Θα τα πουλάγα, δεν στο λέω. Δηλαδή εντάξει, άμα ήθελα κάποιο παιχνίδι, θα τα ξαναγόραζα. Του PS1 με τίποτα. Η συλλογή που έχω δεν την πουλάω για κανέναν λόγο. Πού να τα βρει αυτά τώρα, εσύ? Όχι, τα βρίσκει. Και μπορεί να τα βρίσκει σε καλή κατάσταση, μπορεί να τα βρει ακριβά. Αλλά το θέμα είναι τα συγκεκριμένα PS1 παιχνίδια και συγκεκριμένα Neo Geo. Τα έχω από τότε. Δεν τα έχω. Μα τα έχει από παιδί. Τα έχω από τότε. Ποια άλλα έχω από τότε? Έχω του Super Nintendo από τότε. Για παράδειγμα, πάρα πολλά. Όχι όλα, αλλά πάρα πολλά. Του Dreamcast από τότε πολλά. Αλλά κάποια άλλα, ας πούμε, του PS2 δεν τα έχω όλα από τότε. Του PS3 δεν τα έχω. Ξέρεις, είναι πρόσφατη συλλογή. Μπορεί να την ξαναβρεις. Του 360 θα μπορούσα να τα δώσω όλα, ας πούμε. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ, δεν είμαι τόσο δεμένος μαζί τους. Του Nintendo 64 το Majora's Mask δεν θα το έδινα, δεν νομίζω. Παρόλο που έχει μεγάλη αξία αυτή τη στιγμή. Έχω και μια έκδοση που το cartridge είναι διάφανες, κάτι τέτοιο, MOV. Βρίσκεται, απλά είναι πολύ ακριβό. Και εντάξει, δεν θα ήθελα να το δώσω. Αυτά, εντάξει, αλλά εντάξει, τι κάνει ο καθένας, άμα θέλει να τα πουλήσει, όχι. Κοίτα, από τη μία, βέβαια, ας πούμε, το λέω από δυσκολία και αυτά, ότι από τη μία είναι δύσκολο γιατί κάποια από αυτά είναι ακριβά. Από την άλλη όμως είναι εύκολο γιατί πάρα πολλοί σκοτώνουν τις συλλογές τους. Δηλαδή, έχω δει τα τελευταία χρόνια, κυρίως εδώ Ελλάδα, για το εξωτερικό δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στην Ελλάδα έχω δει άτομα τα οποία κυριολεκτικά τις σκοτώνουν τις συλλογές τους. Ας πούμε, όλες οι ευκαιρίες που έχω βρει, τουλάχιστον για Game Boy, για παράδειγμα, επειδή τώρα από ό,τι βλέπω. Γυρνάω πίσω και κοιτάω, η συλλογή που ξεκίνησα να κάνω είναι για Game Boy Advance και Game Boy DS και το πρώτο. Σκοτώνουν κυριολεκτικά, ναι, μεν είναι ακριβά, αλλά υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία είτε δεν ξέρουν την πραγματική αξία. PSP μου είπε, έχεις, μου είπε σωστά. Έχω, ναι, έχω και από αυτά κάποια συλλογή, αλλά είναι, ξέρεις, παιχνίδια, έχω καμιά δεκαριά παιχνίδια, πλάκα-πλάκα, 15 παιχνίδια περίπου για PSP, τα original που έχω. Τώρα τα βλέπω, γυρνάω κιόλας, βλέπω και τη συλλογή από δίπλα. Αλλά είναι άτομα, ας πούμε τώρα τα παιχνίδια του PSP για παράδειγμα σκέψου έχουν ένα 90, μπορείς να τα βρεις από καταστήματα ή οπουδήποτε. Δηλαδή η τιμή τους είναι αρκετά χαμηλή για να κάνεις συλλογή. Ένα 90 το παιχνίδι δεν είναι κάτι. Ένα 90? Ναι. Μεταχειρισμένα να φανταστώ. Μεταχειρισμένα φυσικά, εντάξει, τώρα σφραγισμένα πάει παραπάνω. Αλλά είναι αρκετά φθηνά. Καλά, ναι, εντάξει, έχει κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια που είναι ακριβά, αλλά ναι, τα περισσότερα δεν είναι πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά είναι τα παιχνίδια τα ακόμα πιο παλιά, ξέρεις, αυτά που λέμε τόση ώρα και το δεκαετίας 80, αρχές 90 είναι τα πολύ ακριβά. Α, επίσης άλλο ένα handheld που έχω είναι το Neo Geo Pocket. Κουστάκω αυτό. Σου είχα ξεχάσει το χώρο, φαντάσου. Ξέρεις, μετά από ένα σημείο ρε εσύ, ας μην κοροϊδευόμαστε, άμα έχεις πάρα πολλά πράγματα και άμα είσαι, ας εγώ είμαι άνθρωπος που ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, μόνο θα τα δεις προσκέψεις, α, είχα και αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά εκεί που ανοίξεις μια κούτα θα λες, τι λες τώρα. Είναι πως σου έλεγα εγώ με τα πακέτα στο eBay που ξεχνάω ότι έχω και τα ανοίγω εκείνη την ώρα και χαίρομαι. Θα ανοίξεις μια κούτα και θα λες, κοίτα να δεις ρε παιδί, υπήρχε και αυτό το παιχνίδι εκεί μέσα, ω. Και θα χαίρεσαι. Έτσι είναι. Πω πω. Πλάκα πλάκα φάγαμε, είμαστε 1 ώρα και 40 λεπτά έτσι. Η ώρα έχει πάει εδώ 3 παρά 20. Εδώ είναι 5 παρά, να το κλείσουμε σιγά σιγά. Τι λες, να κάνουμε αποφώνηση? Να κάνουμε, να κάνουμε. Και, βασικά δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ το έχω καταπολαύσει. Δεν ξέρω για κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ όλη η φάση και αυτό που λέμε. Εννοείται, αυτές τις συζητήσεις όσο θέλεις να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και σίγουρα να κανονίσουμε κάποια στιγμή να το ξανακάνουμε και με διάφορα άλλα θεματάκια έτσι όμορφα. Γενικά τα λατρεύω αυτά, ρε, πραγματικά τα λατρεύω. Πάντων, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Δεν ξέρω, φαντάζεσαι τώρα τα άτομα που θα δουν το βίντεο, θα ακούνε και θα λένε, τι, πέρασε κιόλας μια μισή ώρα, ρε παιδί, τι λες. Εντάξει, οκ. Εντάξει, άμα καταφέρει κάποιος να το δει ολόκληρο, να το ακούσει ολόκληρο, μπράβο του.
Ξέρεις, αυτό είναι το βάζεις, φτιάχνεις ένα πλήρες γεύμα, μαγειρεύεις, μέχρι να τελειώσει να ψηθούν τα πάντα, είσαι κομπλέ, ρε παιδί μου. Ναι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ ρε εσύ πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις να τα πούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, εμείς τα λέμε εδώ και πολύ καιρό. Καλά, ναι. Ανακαιρός, αλλά εντάξει, για μένα σημαίνει πολλά που δέχτηκες και να το ξεκινήσουμε μαζί. Ξέρεις, είναι το πρώτο επεισόδιο που κάνω και ελπίζω να πάει και καλά να κάνω και πολλά ακόμα, γιατί είναι πολύ ωραίο. Γιατί όχι, ναι. Και ξέρεις, ένα από τα τέτοια είναι, θα ήθελα να το συνδυάσω σε φάση πώς είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός, σκέψου να παίζει μουσική και αυτά. Και να είναι σε φάση παίζει μουσική, να ακούγεται αυτό. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο και σε live, πιστεύω. Δηλαδή. Να παίζει χαλαρή μουσικούλα από πίσω. Ναι, και θα σήκωνε σε φάση sandwich, ρε παιδί μου, κάπως κάποια στιγμή ίσως να γίνει σε τέτοιο στυλ. Σε αυτό εδώ πέρα το μοντάζ και να βάζει από πίσω μπλιμπλίκια μουσική, ρετρό. Ναι. Ψήστο. Να το βάλω τώρα αυτό, σε αυτό το βίντεο θα βάλω μουσικούλα από πίσω, αλλά. Βάλε, ναι. Να μην χαλάει την τέτοια τη ροή, αλλά λογικά. Ό,τι θες εσύ, εντάξει, εγώ απλά έτσι το πάω. Άμα έχεις καμιά. Κοίτα, να σου πω. Εμένα το τέτοιο μου ότι δεν έχω μεγάλη. Πολλά ακούσματα σε τέτοιο στυλ. Ρετρό ακούσματα πάρα πολλά. Άμα έχεις να ψάξεις να μου βρεις μερικά τραγούδια που θα σου άρεσαν να ακούγεται από πίσω, δηλαδή ήδη σκέφτομαι κανένα 2-3. Όχι, βάλε ό,τι θες. Το αφήνω πάνω σου. Κοίτα, θα το προσπαθήσω να το κάνω καλό. Κοίτα, το καλό είναι ότι είναι μονοκόμματο. Δηλαδή, μπαπ, θα πεταχτεί αυτό το. Και είναι και εύκολα βίντεο, έτσι. Θα μπει, θα καθαριστεί, αν θα δω τον ήχο πώς ακούγεται. Αν χρειάζεται καθάρισμα, θα καθαριστεί ο ήχος λίγο. Και απλά θα πέσει από κάτω το χαλί. Θα βάλω και τις τέτοιες. Δηλαδή, το σκέψου είναι μόνο μια εικόνα. Δεν έχει κάτι άλλο να βλέπεις. Μόνο ακούς εδώ. Οπότε δεν έχει πολύ, πάρα πολύ τέτοια επεξεργασία. Είναι easy. Μη σου πω ότι δεν παίζει να κόψω και τίποτα. Μόνο στην αρχή που έκανα τα λάθη, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπιστώ να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή που θα έχεις και εσύ χρόνο και εγώ χρόνο να ράξουμε και να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα. Ελπίζω να άρεσε και στον κόσμο. Τι ωραία, και εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Και όπως σου είπα. Το κανάλι σου να πούμε τώρα στην αποφώνηση ξανά είναι Bad Poet. Δεν έχει σημασία. Κοίτα, καλό ή κακό είσαι καλεσμένο μου, οπότε πρέπει να κάνω μια σωστή αποφώνηση. Γενικά το έχω πει στον ίδιο στον Λουκά ότι το κανάλι του Bad Poet είναι από τα κανάλια τα οποία είναι ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο που έχει, γιατί έχει μέσα πράγματα και σε unboxing και σε tour και σε vlog και σε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις στην Ελλάδα και δυστυχώς ή ευτυχώς εδώ Ελλάδα δεν νομίζω να εμφανιστεί κανάλι το οποίο θα έχει το υλικό που έχεις μέσα, ρε παιδί μου, καλός ή κακός. Οπότε είναι αρκετά ξεχωριστό. Οπότε όποιος θέλει στην περιγραφή, εν τω μεταξύ θα βάλω και στην εικονίτσα που θα παίζει κάπου στην οθόνη, θα δείτε τώρα δεξιά αριστερά πάνω κάτω, θα δώσω το μοντάζ πως θα πάει, θα είναι το logo του Λουκά. Οπότε πάνω στο logo μπορείτε να πατήσετε για να πάτε κατευθείαν στο κανάλι του αν θέλετε να επισκεφτείτε, μην αν βαριέστε να πατήσετε την περιγραφή. Λοιπόν, και πάλι χίλια ευχαριστώ, αρέσει. Τίποτα, Κωνσταντίνε, εγώ ευχαριστώ και όπως σου είπα, δεν έχει έρθει να πεθαίνει και η φωνή μου, όπως σου είπα, τίποτα, είναι χαρά μου να μιλάει για αυτά τα πράγματα, το ξανακάνουμε όποτε θες, μπορεί να πιάσουμε και άλλο θέμα συζήτησης. Ό,τι θες. Ναι. Ξεκινώ τώρα, εμείς θα τα πούμε και μετά, απλά θα κλείσω την εγγραφή άμα είναι και λοιπόν, θα πούμε σε ένα επεισόδιο εμείς, έτσι. Ευχαριστώ, ρε εσύ. Να είσαι καλά. Τσάου. Bye.